Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Κώστας Πετρωτός και Βασίλης Βλαχόπουλος παίζουν μπάλα με την επικαιρότητα. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο στο Μετρόπολης, 95,5, 10 λεπτά μετά από τις 5. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Χωρίς Κωστή Πετρωτό σήμερα, ο οποίος έχει ένα προσωπικό ζήτημα, ελπίζουμε να είναι αύριο εδώ μαζί μας. Με Τάνια Δήμου και Βασίλη Βλαχόπουλο στα μικρόφωνα, τον Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, τη Λίλα Γκουγιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Με τους γνωστούς δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, γράφετε 955, αφήνετε κενό το μήνυμά σας στο 54045. Θα μας βρείτε και στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook και εκεί πέρα τα μήνυματά σας. Σε μια μέρα η οποία, Τάνια, είναι πάρα πολύ γεμάτη και με είδηση της τελευταίας στιγμής, δυσάρεστη για τον Άρη η είδηση της τελευταίας στιγμής. Γεμάτη γιατί έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξεκινώντας από τις 8 παρατέταρτο με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βικτόρια Πλιζέν του Παναθηναϊκού με την Τσέλσι. Και 10 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μάλμε σε Europa League και Conference League, σε παιχνίδια τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία για τις ελληνικές ομάδες, την προσπάθειά τους για να περάσουν από το League Stage, να προχωρήσουν στην Ευρώπη, ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι σήμερα νομίζω ότι είναι οριακό. Ναι. Μονόδρομος. Θεωρητικά λες ότι εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια, μπορεί να καλύψει τυχόν απώλειες, αλλά στην πραγματικότητα σφίγγει ο κλοιός. Ναι, γιατί μετά από δύο ήττες θέλεις τουλάχιστον κάποιους βαθμούς για να μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησης, έτσι. Ναι, σωστό, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Θα πάμε στα αγωνιστικά. Τι ακριβώς, ποιες είναι οι σκέψεις του Λουτσέσκου. Ο οποίος Λουτσέσκου σήμερα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 23 ημερών. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ασκήσει έφεση για την, κατά της πρωτόδικης απόφασης, με σκοπό είτε την εξάλληψη της ποινής των 23 ημερών είτε τη μείωση της ποινής. Γιατί η ποινή, να πούμε ότι φτάνει μέχρι και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. 10 Νοεμβρίου είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αν δεν μειωθεί η ποινή, σημαίνει πως δεν θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Πολλά υπόθηκαν ούτως ή άλλως στη σημερινή εκδίκαση. Είναι κάτι εξαιρετικά σύνηθες οι ομάδες όταν πηγαίνουν στον αθλητικό δικαστή να προσπαθούν να βρουν. Καμιά φορά να τα βρίσκουν κιόλας, ούτως ώστε να πέσουν όλοι στα μαλακά. Όλα μέλα, παραδείγματος χάρη, δεν απαλλάχθηκε. Απαλλάχθηκε για τυπικούς λόγους. Έτσι έγραψε τουλάχιστον. Απαλλάχθηκε για τυπικούς λόγους. Ξέρεις, αυτό το πράγμα, όταν συγκεντρώναμε στοιχεία για να γράψουμε το βιβλίο, ήταν η περιβόητη ταμπουνίδια μεταξύ Γκάλι και Πρέλεβιτς. Ναι. Και συγκεντρώνοντας στοιχεία το 91. Συγκεντρώνοντας στοιχεία λοιπόν για το βιβλίο, βρίσκω το δημοσίευμα της ημέρας της απολογίας των δύο, οι οποίοι μόνο αγκαλιασμένοι δεν μπήκανε στην αίθουσα τότε του αθλητικού δικαστή, ούτως ώστε να γλιτώσουν τη μεγάλη ποινή, γιατί είχε γίνει χαμός και ήταν και οι δύο για πολλές αγωνιστικές. Νομίζω από μία ή από δύο είχαν φάει. Δύο και μειώθηκε στην έφεση μία, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Πάντως στο δικαστήριο τότε τα είχαν πει όλα ότι είμαστε φίλοι. Μόνο ραντεβού δεν δώσανε να πιούν και καφέ. Ναι, το κάνουν αυτό. Ήταν η κακιά στιγμή, η κακιά η ώρα που λέμε. Ήταν η κακιά στιγμή, ήταν η ένταση της στιγμής και ξέρει τη σφιγμή και τα λοιπά. Αυτά τα οποία. Εμείς τα βρήκαμε, ναι. Βέβαια, ναι. Η είδηση η οποία υπάρχει εδώ και λίγη ώρα και είναι πολύ δυσάρεστη για τον Άρη είναι η δήλωση αποχώρησης, και θα τη διαβάσω κιόλα, του χρηματοδότη της ΚΑΕ Άρης. Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία, γιατί ο χρηματοδότης είναι αυτός ο οποίος δίνει χρήματα και είναι αυτός ο οποίος τακτοποιεί λογαριασμούς πέρα από τα έσοδα τα οποία μπορεί να έχει μια ομάδα. Είναι αυτός ο οποίος διευκολύνει όταν, ή βάζει από την τσέπη του χωρίς να τα πάρει ποτέ πίσω, όταν υπάρχει μια, πώς να το πω, όταν δεν υπάρχουν άμεσα έσοδα. Και είναι και αυτός που είναι δυσέβρετος στις ομάδες μπάσκετ, στις ομάδες βόλεϊ. Γιατί δεν είναι εύκολο, παιδιά, να πάει κάποιος είναι και αυτός να αναλάβει. Που εγγυάται για μια συμφωνία. Είναι αυτός που εγγυάται και παίζει ρόλο η παρουσία του όταν, ας πούμε, είναι να έρθει ένας παίκτης και υπάρχει μια αμφιβολία για τα λεφτά. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Και πιστεύουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει δική του παρουσία, αυτομάτως είναι εξασφαλισμένα όλα. Αυτός φεύγει λοιπόν σήμερα από τον Άρη, ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, του οποίου η δήλωση λέει τα εξής.
Στη ζωή και τον αθλητισμό υπάρχουν νίκες και ήττες. Υπάρχουν επιτυχίες και αποτυχίες, λάθη και σωστά. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να τα αντιμετωπίσεις. Υπάρχει όμως κάτι που αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κανόνα για να συμβεί αυτό, η εμπιστοσύνη. Όταν αυτή λείπει και δεν είναι άπαντες ταγμένη για την επίτευξη κοινών στόχων, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Μετά από 4 χρόνια ενασχόλησής μου με τα κοινά της ΚΑΕ Άρης, μηντέα, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Νιώθω ότι η παρουσία μου δεν εμπνέει το σύνολο των Αριανών. Νιώθω και εισπράττω από μερίδα του κόσμου, όχι με τον καλύτερο τρόπο, είναι αλήθεια, πως ο διοικητικός κύκλος μου στον μπασκετικό Άρη ολοκληρώθηκε. Αποχωρώ με τη συνείδησή μου καθαρή. Αισθάνομαι ότι πρόσφερα στο σύλλογο ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πολύ ή λίγο θα το κρίνει η ιστορία. Αυτό που σίγουρα πιστεύω είναι ότι φεύγω από μια ΚΑΕ Άρης Μηντέα πολύ πιο δυνατή, οργανωμένη και υγιή σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με εκείνη που συνάντησα πρώτη τετραετίας. Ως επίλογο θέλω να κάνω μια μόνο παράκληση. Διοίκηση, προπονητής και παίκτες πρέπει να στηριχθούν. Η ομάδα έχει στέρεες βάσεις, πίστη στο πλάνο της και θα πετύχει. Είναι κρίμα να λησμονούνται τόσο εύκολα στο δύσκολο ξεκίνημα μιας χρονιάς όλα όσα με κόπο και υδρότα επιτεύχθηκαν την τελευταία τετραετία. Και μετά θα παραμείνει ο ένα πιστό στην ιδέα του Άρη κτλ. Λοιπόν, είναι μια δήλωση η οποία έχει το συνέχεια των αντιδράσεων που υπάρχουν εδώ και από την αρχή της χρονιάς για την κακή ομολογουμένως, δεν το συζητάμε αυτό, αγωνιστική εικόνα της ομάδος, αλλά αντίδραση από αντίδραση έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εχθές μετά τον αγώνα με την Τσεντεβίτα, πίσω από τον πάγκο της ομάδος δεν κάθισα να μετρήσω το πόσοι ήτανε. Δεν υπήρξε επεισόδιο με τον Αχιλέα τον Ρουσιαμάνη ή με τον Γιάννη τον Καστρίτη. Υπήρχε μια πολύ έντονη αποδοκιμασία, ένας εκνευρισμός, κραυγές, διαμαρτυρίες κτλ. Αυτή η γκρίνια που βγαίνει μετά τις ήττες. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Αχιλέας ο Ρουσιαμάνης αποφάσισε να αποχωρήσει από κάτι το οποίο και αυτό συμμετείχε σε πολύ μεγάλο ποσοστό και χτίστηκε τα τελευταία 4 χρόνια μαζί με τους υπόλοιπους στην ΚΑΕ Άρης, επειδή γκρινιάξαν 15-20 άτομα. Αυτό το οποίο έχει πάθει και ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης και το παθαίνουν όλοι, είναι να επηρεάζονται πάρα πολύ από τα social media. Ο κόσμος δυστυχώς έχει κοντή μνήμη, ο κόσμος ξεχνάει που ήτανε, ο κόσμος δεν δίνει ποτέ χρόνο σε μια ομάδα, σε μια διοίκηση, σε μια κατάσταση. Και οι αντιδράσεις οποίες έχει, παρότι εχθές υπήρξαν και πολλοί φίλοι του Άρη από την άλλη πλευρά, οι οποίοι βλέποντας τη φωτιά, ο Κάρολος ας πούμε, βλέποντας τη φωτιά έτρεχαν να τη σβήσουν, γιατί αυτοί αντιλαμβάνονται και ξέρουν πολύ καλά τι έγινε αυτή την τετραετία. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα σχόλια, αποφάσισε να αποσυρθεί. Στην αρχή όταν είδα τη δήλωση, για να είμαι ειλικρινής, εκτίμησα ότι μάλλον προσπαθεί να προκαλέσει ένα συνολικό ηλεκτροσοκ στην ομάδα με σκοπό να την αφυπνίσει μετά τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Κανείς δεν είπε ότι φέτος οι επιλογές πέτυχαν. Κανείς δεν είπε ότι η ομάδα αποδίδει με βάση τα πιστεύω του κόσμου. Κανείς δεν είπε, και το λέει και ο ίδιος ο Καστρίτης, ασχέτως της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει στους αθλητές του, κανείς δεν είπε ότι αυτή η ομάδα είναι αντάξια των όσων είχαν σκεφτεί όταν σχεδιαζότανε. Προφανώς δεν πέτυχαν οι επιλογές, όπως είναι του Banks, όπως είναι του Roberts. Προφανώς υπήρξαν πράγματα τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να μην καταφέρει να προετοιμαστεί έτσι όπως ήθελε, λόγω των τραυματισμών. Προφανώς υπήρξαν αστοχίες, σαν κάποιες επιλογές, σαν τον Άλκης που ήρθε, που ήταν κίνηση πανικού, ή τον Donovan Clay. Προφανώς υπήρξαν και εσωτερικά θέματα και οδήγησαν στην αποχώρηση του Λευτέρη Ματζούκα, αλλά είναι πραγματικά κριτική από κριτική διαφέρει, και το είπε προχθές ο Καστρίτης Στάνια. Είπε την καλοπροαίρετη κριτική τη δεχόμαστε. Τον απόλυτο μηδενισμό μιας προσπάθειας δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορεί να το δεχτεί και ο ίδιος. Γι' αυτό μίλησε για ανθρωποφαγία. Η ανθρωποφαγία δυστυχώς είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες. Η ίδια ανθρωποφαγία, και δεν το λέω ως γέφυρα, απλά το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, ήταν και στον ΠΑΟΚ πέρσι, στο μπάσκετ. Θυμάστε τι έγινε το Χατζόπουλο στην Καρδίτσα. Και πριν ένα μήνα, θυμάσαι τη συνέντευξη του Θανάση Χατζόπουλου. Ήταν εξοργισμένος και είπε: όποιος θέλει, ας έρθει να πάρει την ΚΑΕ. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα ένα μήνα μετά τον Αχιλλέα Ρουσιαμάνη, ο οποίος αποχωρεί. Εντάξει. Ναι. Και πρόσεξε λίγο τώρα να δεις. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει χρήματα, έχει βάλει χρήματα
και πήρε τον Άρη από τη, στην κατάσταση που ήταν, ναι, και έχει δημιουργήσει αυτά τα 4 με 5,5 εκατομμύρια χρέη. Ναι. Και έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. 1,8 περίπου. Και θυμίζω την περσινή πολύ ωραία εικόνα του Άρη και τις μεγάλες νίκες και τον πολύ κόσμο στο γήπεδο, να φτάνει τώρα στην κατάσταση που τον βρίζουν σε εισαγωγικά. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Κάποιοι, και μπορεί να ήταν λίγοι αυτοί εκτός στο γήπεδο, αλλά να είδε χιλιάδες σχόλια. Εγώ μίλησα με τον Αχιλέα Βουσιαμάνη. Θα σου πω λίγο τώρα για να σε βοηθήσω στο συλλογισμό σου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει από την τσέπη του αυτά τα χρήματα που βάζει για να φτιάξει όλο αυτό και κάποια στιγμή να το βρίζουν. Ναι. Δηλαδή, μετά λες, τι κάθομαι και ασχολούμαι. Δηλαδή, πραγματικά. Με αυτό είναι. Ένα είναι δεν αυτό. Δεν μπορεί να σε βρίζουν. Ένα δεύτερο είναι ότι μην νομίζετε ότι έξω από την ΚΑΕ Άρης ή την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ή την ΚΑΕ Ηρακλής υπάρχει μια ουρά ανθρώπων για να βάλει χρήματα. Κανένας δεν υπάρχει. Και επίσης όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν δίνουν και πολλά χρήματα. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Μα μπαίνει στο μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, άμα φτιάξεις μια καλή χρονιά και μπορέσεις και πας σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι εξαιρετικά πιθανό να πετύχεις απόσβεση της επένδυσης οποίας έχεις κάνει. Στο μπάσκετ, ακόμα και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση να πας, πληρώνεις μέσα. Θα μπεις μέσα. Αυτός είναι ο λόγος που μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες αρνήθηκαν να συμμετέχουν, παραδείγματος χάρη, στην Ευρωλίγκα. Πήρε η άλλη το εισιτήριο και όταν είδε τα κριτήρια λέει: παιδιά, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Πάμε τώρα, επειδή μίλησα με τον Αχιλέα Ρουσιαμάνη και του ζήτησα αν ήθελε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, δεν ήθελε να κάνουμε κουβεντούλα εδώ στο ραδιόφωνο. Ήταν χωλωμένος, γιατί εγώ πίστεψα ότι θέλει να προκαλέσει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα, να την αφυπνίσει. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν. Όχι βέβαια με επίσημη δήλωση. Με επίσημη δήλωση στην ιστοσελίδα. Έμαθα επίσης ότι η επίσημη δήλωση στην ιστοσελίδα την έμαθαν στην ΚΑΕ 5 λεπτά πριν την ανάρτησή της. Που σημαίνει ότι ανεξαρτήτως των όποιων σκέψεων είχε χθες το βράδυ, το πρωί που σηκώθηκαν όλοι είπανε ότι ήταν μια αντίδραση στιγμής. Κανείς δεν υποψιάστηκε ότι έχει πάρει την απόφασή του. Η απόφασή του είναι αυτό το οποίο έγραψε ακριβώς. Ότι δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στο σύνολο των Αριανών και ότι εισπράττει, και όχι με τον καλύτερο τρόπο, αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις θεσμικές αντιδράσεις. Έχει να κάνει με τη συνολική αντίδραση στο ξεκίνημα της χρονιάς, όπου υπάρχει ένας τρομερός αρνητισμός γύρω από την ομάδα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει ανταποκριθεί στις αγωνιστικές προσδοκίες. Είμαστε τέλη Οκτώβρη. Ναι, οι επιλογές αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει, αλλά κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Υπάρχουν χρονιές στις οποίες μια ομάδα μπορεί να τα πάει υπέροχα, θα υπάρξουν 100% και χρονιές στις οποίες δεν θα τις βγουν οι επιλογές. Εκτός κι αν είσαι η Real Madrid και έχεις να δίνεις 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο, όπου εκεί αγοράζεις ποιότητα και είναι δύσκολο να αποτύχεις. Η Μπαρτσελόνα, παραδείγματος χάρη στο μπάσκετ, αποτυχάνει διαδοχικά, παρότι κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις. Τώρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, είναι πολύ νωρίς για να το δούμε ακόμα, Τάνια. Θα πρέπει να δούμε, γιατί σίγουρα θα υπάρξει και μια συνάντηση και σίγουρα θα προσπαθήσει να μεταπιστεί. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει θα πρέπει να παραδειγματίσει κάποιους στο πώς είναι αναγκαίο να διαχειρίζονται και τις άσχημες επιλογές. Ο Καστρίτης, ας πούμε, 3 χρόνια είναι ο πρώτος μάγκας, εντάξει. Οι επιλογές του και τα λοιπά. Του λέει ο άλλος, γιατί δεν κράτησε το Χάρελ. Γιατί ο Χάρελ, φίλε μου, έπαιρνε 60 χιλιάρικα στον Άρη και πήγε στη Ρωσία με 360. Ρωτάει ο άλλος, γιατί δεν κράτησε το Bloomberg. Γιατί ο Bloomberg, φίλε μου, έπαιρνε 70.000 τον Άρη και πήγε με 250 στη Γαλατά Σαράι. Γιατί δεν κράτησε τον Γκάλινατ. Γιατί ο Γκάλινατ είχε έρθει με 110 χιλιάρια και πήγε με 270 στο Ισραήλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι επιλογές που έκανε φέτος ο Καστρίτης μέχρι στιγμής δεν του βγαίνουν. Είναι προφανές ότι αυτό έχει επηρεάσει και τον ίδιο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι το σταυρώνεις έξω από το παλέ? Ότι ξεχνάς τι έγινε 3 χρόνια? Η διοίκηση υποστηρίζει τον Καστρίτη. Γιατί και σε άλλες περιπτώσεις διάρκεια της τριετίας αυτής, όπου ο Άρης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, τον υποστήριξε και δικαιώθηκε. Το ίδιο κάνει και τώρα.
Ποια διοίκηση? Αυτή που πήρε χρέη 5,5 εκατομμύριων και τα κατέβασε 1,8. Εσύ λοιπόν είσαι εκνευρισμένος που αυτή η διοίκηση δεν έχει πετύχει φέτος αυτό το οποίο ονειρευόσουν και εσύ και αυτή. Αυτή είναι σίγουρα πιο στεναχωρημένη από σένα. Τι τους κάνεις κι αυτούς? Και αυτούς τους σταυρώνεις έξω από το Αλεξάνδριο? Θέλω να πω δηλαδή ότι οι ακραίες μορφές αντίδρασης οδηγούν και σε ακραίες αποφάσεις. Για μένα είναι ακραία η απόφαση του Ρουσιαμάνη. Εγώ δεν θα έφευγα ποτέ για 15 άτομα. Για 20 άτομα, για 30, για 50, για 100. Εντάξει, οι αντοχές του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές, Βασίλη, και πώς αντιδράει. Ναι, δεν μπορώ να μην το σεβαστώ όμως. Ναι. Σε αυτές τις καταστάσεις. Άλλο να σε βρίζουν 15 άτομα και άλλο να σε βρίζουν 15 άτομα όταν εσύ έχεις προσπαθήσει επί 3 χρόνια, επί 4, σε αυτή την ομάδα έχεις δώσει χρήματα, έχεις δώσει χρόνο. Εντάξει, χρόνο τον οποίο προφανώς και το στερείς από την οικογένειά σου, θα μπορούσα να πω. Ναι. Σαββατοκύριακα. Και όταν τα έχεις δώσει όλα αυτά. Και όταν τηλέφωνο σου χτυπάει συνέχεια. Ναι, τα ακούς κιόλας. Ο καθένας έχει τις αντοχές του και τα όρια του. Και δεν ξέρουμε, γιατί και ο Χατζόπουλος συνέντευξη τύπου που είχε δώσει είπε ότι εγώ είμαι όλη την ημέρα στο Fox Sports Arena. Ναι. Ο καθένας δεν ξέρει πώς διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση και πρέπει και σε κάποιους ανθρώπους να τους λες και ευχαριστώ. Δηλαδή και από την. Τάνια, πέρα από το να λες και ευχαριστώ. Γιατί δεν πάντα υπάρχουν κι άλλοι, έτσι. Δεν υπάρχουν πάντα άλλοι. Η κριτική πρέπει να γίνεται με σεβασμό και γνώση του παρελθόντος. Άμα δεν έχει σεβασμό και δεν εκτιμάς το τι έγινε στο παρελθόν και μηδενίζεις, είναι θέμα χρόνου να έρθει εκτροχιασμός. Τώρα επιστρέφω στην κουβέντα που είχαμε τον Αχιλλέα τον Ρουσιαμάνη. Το ρώτησα λοιπόν. Οι 15 πλήρωσαν και εισιτήριο για να πάνε στο γήπεδο. Ναι. Οι χιλιάδες άλλοι που μπορεί να βρίζανε δεν έχουν πληρώσει το εισιτήριο, καταλαβαίνεις. Είναι και λίγο. Τον ρώτησα λοιπόν αν η απόφασή του είναι οριστική. Μου είπε επιλέξει, έχω να διευθετήσω άλλες 5 υποθέσεις που αφορούν εμένα και είμαι δεσμευμένος απέναντι σε αυτές τις υποθέσεις. Θα τις κλείσω. Θα τις κλείσω και τελείωσα. Αυτή ήταν, αυτό μου είπε στη συνομιλία που είχαμε, επαναλαμβάνω, γιατί ήθελα να το φιλοξενήσουμε στο ραδιόφωνο. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν αλλάξει κάτι, και εγώ το λέω επειδή λίγο πολύ την αγορά την ξέρω, αν δεν αλλάξει κάτι... και αν δεν καταφέρουν να τον πείσουν, γιατί για μένα είναι ακραίας μορφής αντίδραση αυτή από τον Αχιλλέα τον Ρουσιαμάνη, καταλαβαίνω βέβαια τα ανθρώπινα όρια, δεν το συζητάω. Αν δεν αλλάξει κάτι, αλλάζει πάρα πολύ ο Άρης, γιατί πάντα τα πρόσωπα και οι επιχειρηματίες είναι η εγγύηση των ομάδων. Δεν θα συγκρίνω Βεληνεκές οικονομικό σε καμία των περιπτώσεων. Φανταστείτε λοιπόν Ολυμπιακό χωρίς Αγγελοπουλέους. Φανταστείτε Παναθηναϊκό χωρίς Γιαννακοπουλέους. Φανταστείτε και μικρότερα μεγέθη, όπως είναι εννοώ επιχειρηματικά σχέση με Γιαννακόπουλο και τα λοιπά, τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Χατζόπουλο. Αν φύγει ο Χατζόπουλος αύριο από την ΚΑΕ, ΠΑΟΚ ποιος θα αναλάβει? Και ξέρετε, συγκρίνεις και λίγο νομίζω άλλο μεγέθη. Να του κάνεις κριτική, άλλο να του κάνεις κριτική. Και αν το μηδενίζεις, έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Γιατί στην Αθήνα είναι πιο εύκολο να βρεις χρηματοδότη από ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Εντάξει. Να τα λέμε δηλαδή, αυτά. Αυτός που κρίνει, ας πούμε, λένε παραδείγματος χάρη, δείτε το Μαρούσι. Εσύ ξέρεις ότι το Μαρούσι έχει 1,2 εκατομμύρια μπάτζετ και είναι μεγαλύτερο του Άρη? Ξέρεις ότι ο Προμηθέας έχει 1,5 εκατομμύριο μπάτζετ? Ποιοι παίζουν, ο λαός? Η ποιότητα παίζει. Ο κόσμος παίζει, είναι ένας παράγοντας στη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Στην τελική όμως μετράει ποιότητα. Μετράει πόσα λεφτά έχεις και πόσα αγοράζεις. Ο Πανιόνιος έκανε budget γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ από τον Πανιόνιο και γκρίνιαζαν. Ο ΠΑΟΚ έχει 600.000 ευρώ budget και ο Πανιόνιος είχε 1,3. Και όταν βγήκε ο Πανιόνιος να αγοράσει ψηλό, έδινε για ψηλό το μισό budget του ΠΑΟΚ. Το ξέρει αυτός ο κόσμος. Υπάρχουν πολλοί που το ξέρουν. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν μια συγκεκριμένη τακτική. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εκπομπής και προέκυψε. Ήταν τη τελευταία στιγμή, οπότε είναι τελευταία στιγμής έπρεπε να το σχολιάσουμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί επαναλαμβάνω, αν δεν αλλάξει αυτή η απόφαση, ο Άρης θα βγαίνει στην αγορά με άλλο πρόσωπο. Δεν θα βγαίνει με το πρόσωπο ότι έχω και την εγγύηση από πίσω, η οποία πάντα παίζει ρόλο η εγγύηση. Ούτε θεοποιώ πρόσωπα, ούτε ηρωποιώ πρόσωπα. Αλλά μπάστα. Και κάπου μπάστα. Και πέρα από εκεί, το μπάσκετ μετά πηγαίνει στον ερασιτέχνη, έτσι. Δηλαδή, μα είναι στον ερασιτέχνη ούτως ή άλλως, γιατί είναι διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι, πρόσεξε όμως, όταν του λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν πήρες ακόμα το παλέ και τα λοιπά. Ολόκληρο το παλέ. Ρωτήσατε αν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμπορικά το παλέ? Ρωτήσατε αν έχει σχέση
με το ενδεχόμενο ένταξη του Αλεξανδρίου στο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ. Δεν ξέρουν αυτοί. Προφανώς και ξέρουν. Αφού ασχολούνται όλη μέρα με αυτό. Σίγουρα ξέρουν καλύτερα από μένα και από σένα που θα πάρουμε 3 τηλέφωνα για να μάθουμε. Τα έχουν ψάξει. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και για μπάσκετ, δίνουμε και 8 εισιτήρια για τον αγώνα του Άρη με το Περιστέρι. Την κλήρωση θα την κάνουμε αύριο σε 7 παρατέταρτο. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, στέλνετε μήνυμα, γράφετε Α1, αφήνετε κενό, γράφετε Άρης, ονοματεπώνυμο και αποστολή μηνύματος στο 54344. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ, επιστρέφουμε και με ΠΑΟΚ Βικτόρια Πλιζέν και με την τιμωρία του Λουτσέσκου και με Παναθηναϊκό. Γενικώς έχει πολύ θεματολογία εκπομπή. Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο στο Μετρόπολης 95,5 και αυτό που θα πω ενδιαφέρει απόλυτα τον Θανάση απέναντί μου, γιατί πολύ απλά είναι άνθρωπος ο οποίος έχει σου κου δου του του, δηλαδή κάτι πενθυμερά και τα κολλάει όπως θέλει. Αν λοιπόν, Θανάση μου, ψάχνεις αφορμή για ταξίδι και θες λίγο να ξεσκάσεις και έχεις ημέρες στη διάθεσή σου, πολλές ημέρες, μη φοβάσαι να τις χρησιμοποιήσεις. Άκουσε λοιπόν αυτό. Η Aegean σου δίνει τη λύση με νέες απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Άμστερνταμ κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο. Για το τέλειο getaway, μπες στο aegeanair.com και κλείσε θέση τώρα. Ούτως ή άλλως δεν έχεις το παραμικρό θέμα. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να βάλεις ημερούλες για να κάνεις και ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι και η Aegean, αν μη τι άλλο, σου δίνει τη δυνατότητα. Είναι σίγουρα οι αποδοκιμασίες από 20, δεν θέλω να υιοθετήσω το χαρακτηρισμό, αγαπητέ Μίλτο, που δεν έχουν από μπάσκετ ή έγινε κάτι άλλο, Βασίλη, με τον κύριο Ρουσιαμάνη. Τζάμπα 3,5 χρόνια προσπάθειας. Επίσης, μπορούν οι λίγοι να διώχνουν αυτόν που πιστεύουν οι πολλοί. Ναι, θέλει πολλά γκάτς σε πολλά περιπτώσεις. Μάλλον θέλει, όχι γκάτς, θέλει πολλά ψυχικά αποθέματα για να αντέξει κάποιες φορές κάποια πράγματα. Δηλαδή, άμα δίνεις λεφτά πολλά από την τσέπη σου. Και έχεις, εγώ το έχω ζήσει επειδή στον Άρη το 95 κάνω το ρεπορτάζ, στο μπάσκετ. Και δεν είσαι όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Έχω διαχειριστεί πάρα πολλούς. Βασίλη, δεν είσαι και εφοπλιστής, έτσι να τα λέμε. Ναι, τώρα βέβαια, ο Σιαμάνης δεν είναι εφοπλιστής. Ναι. Να είχε γίνει κάτι πριν, φέτος ο Άρης έκανε ρεκόρ εσόδων. Περίμενε περισσότερα διαρκείας να κόψει από τα 1650 που περίπου έδωσε. Ήθελε γύρω στα 2.500. Ήταν κάτι το οποίο προφανώς δεν άρεσε, αλλά σε επίπεδο εσόδων με τις συμφωνίες που έκανε, φέτος είναι η καλύτερη χρονιά εμπορικά για τον Άρη. Να είναι λοιπόν αυτό το ζήτημα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Ξέρω επίσης ότι ο κύριος Ρουσιαμάνης, καιρό τώρα, το ότι δεν βγαίνει να τα πει, δεν σημαίνει ότι δεν το κάνει. Μια φορά το παραδέχθηκε σε δική μου ερώτηση, σε απολογιστική συνέντευξη τύπου. Καιρό τώρα προσπαθεί να βρει χρηματοδότες της Sky Άρης χωρίς να βάζει τον εαυτό του βάζει τον εαυτό του ως μεγαλομέτοχο, γιατί αν θέλει μπορεί να γίνει μεγαλομέτοχος μετοχοποιώντας τα χρήματα τα οποία έχει βάλει. Είναι περισσότερο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με τον ψυχισμό του, επειδή αναφέρθηκες και στον Θανάση τον Χατζόπουλο. Είναι άνθρωπος που λειτουργεί με τον ψυχισμό του. Αν νιώσει αυτό το οποίο έγραψε, που για μένα είναι ακραία η απόφαση του, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άλλο να τη χαρακτηρίσω ακραία και άλλο να αναλύσω για ποιο λόγο οδηγήθηκε σε αυτή. Όλα μπορούν. Γιατί? Άμα νιώθεις ότι δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά σου, μπορεί να πεις, άντε ρε φίλε, κλείνεις την πόρτα και φεύγεις. Βασίλη, νομίζω ότι όλη η χρονιά και αυτή η κίνηση είχε πολλά από πίσω που μας έκρυβε η διοίκηση και οι φίλοι δημοσιογράφοι της. Μάλλον τελείωσαν τα κουκιά. Έμεσα απάντησα και στο μήνυμα του φίλου του Ηλία. Τίποτα δεν σου κρύβει η διοίκηση, τίποτα δεν σου κρύβουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αγαπημένη Ηλία. Επαναλαμβάνω, επειδή το κάνω 30 χρόνια το ρεπορτάζ, στον Άρη όλο κρύβουν κάτι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 30 χρόνια κρύβουν κάτι, δημοσιογράφοι, το ένα το άλλο. Είναι η καλύτερη εμπορικά και οικονομικά χρονιά του Άρη των τελευταίων χρόνων. Με συμφωνίες για φανέλες, για χίλια πράγματα, με πρίμα, από θέσεις, από δέσμευση ενός ποσού από τηλεοπτικό συμβόλαιο. Με πίτουρα ο Άρης λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια και ήθελε χρηματοδότηση για να μπορέσει να αντέξει. Αγαπητέ Ηλία. Είναι απλά τα πράγματα, Ηλία. Είναι πολύ πιο απλά. Οι επιλογές δεν έχουν βγει μέχρι τώρα, τέλη του Οκτώβρη. Ο κόσμος φανταζόταν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπει και έχει αντιδράσει ακραία, πράγμα το οποίο οδήγησε και σε μια ακραία απόφαση.
Ο κόσμος δεν έχει μάθει, δεν έχει συμβαστεί ότι ένας προπονητής που κάνει 3 χρόνια εξαιρετικές επιλογές θα πέσει και έξω. Τι να κάνουμε, και εγώ πέφτω έξω στη δουλειά μου. Και εσύ θα πέσει έξω στη δουλειά σου. Οποιοδήποτε από εμάς θα πέσει έξω στη δουλειά του. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα δω ένα αποκλειστικό το οποίο θα έχει γράψει ένας άλλος. Που σημαίνει ότι την προηγούμενες ημέρες εγώ δεν έκανα καλά τη δουλειά μου για να χάσει το θέμα. Μια επιλογή θα σου βγει. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι τον περνάμε τον άλλο γενναίες 14? Δεν είναι έτσι. Δεν έχει μάθει ο κόσμος να διαχειρίζεται μια άστοχη επιλογή, μια προσωρινή αποτυχία, μια κακή ήττα. Πάντα λειτουργεί πάρα πολύ και με βάση το παρελθόν. Φτάνει το παρελθόν. 40 χρόνια πέρασαν από το παρελθόν. Η άποψη ότι πού ήταν ο Άρης τελείωσε. Το 90 τελείωσε αυτό. 91 τυπικά με το τελευταίο πρωτάθλημα. 90 ουσιαστικά με τη φυγή του Ιωαννίδη. Είναι αυτό που σου λέω τώρα, στο λέω πραγματικά από ψυχής. Γιατί 30 χρόνια το ίδιο πράγμα ακούω. Τι μας κρύβει ο ένας, τι μας κρύβει ο άλλος. Δεν κρύβει τίποτα. Και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να υποστηρίξεις όταν βλέπεις ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι σωστές. Δεν σου βγαίνει αγωνιστικά. Ναι, οκ, okay, να κάνεις κριτική. Ναι, να κάνεις. Κριτική από μηδενισμό έχει τεράστια διαφορά. Πολύ μεγάλη. Αυτά τα δύο μηνύματα που μας έχουν έρθει και ήθελα να τα σχολιάσω. Δεν με βοηθάει και λίγο το ίντερνετ για ένα ακόμη μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος. Για να πάμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, για να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Στο, όχι απλά ιδιαίτερο, για μένα είναι κομβικό. Έως, θα έλεγα τελικός, αλλά είναι κάτι το οποίο, ένας προσδιορισμός που δεν αρέσει καθόλου στους προπονητές, ασχέτως αν πιστεύουν και οι ίδιοι ότι είναι τελικός. Και το, δεν τον υιοθετούν πολλές φορές οι προπονητές με πολύ ξεκάθαρο σκοπό να αποσυμπιέσουν τους παίκτες τους, να μην τους να μπουν όσο το δυνατόν με λιγότερο άγχος στο γήπεδο. Στην πραγματικότητα όμως ο απόψινός αγώνας για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Πλιζέν έχει αυτό το χαρακτήρα, διότι δεν έχει πάρει βαθμούς έπειτα από 2 αγωνιστικές, έχει να διαχειριστεί ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα στην πορεία του League Stage. Έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία έχει παρουσιάσει 2 πρόσωπα. Είναι λίγο Dr. Jekyll, Mr. Hyde, υπό την έννοια ότι μπορεί να κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και ένα κακό δεύτερο. Πέρα όμως από το τι έχει παρουσιάσει η Βικτόρια Πλιζέν, είναι η ανάγκη του ΠΑΟΚ να πάρει βαθμούς για να μπορέσει να αυξήσει πιθανότητες για πρόκληση στην επόμενη φάση. Δηλαδή σε διαφορετική περίπτωση, που για μένα δεν μιλάμε για βαθμό, μιλάμε για βαθμούς, σε διαφορετική περίπτωση η απόσταση που θα τον χωρίζει από τις θέσεις που θα του δίνουν είτε δεύτερη ευκαιρία είτε απευθείας θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, Τανιά. Βασίλη, το είπε χθες και ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη, είπε ότι αν δεν κερδίσουμε θα υπάρχει πίεση. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οικονομική πίεση μετά, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι όσες ομάδες προχωράνε στην Ευρώπη έχουν και έσοδα τα οποία είναι υπολογισμένα. Ναι, ναι, σωστό. Είναι αστεία πράγματα. Για να λέμε τι προκύπτει από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και από τις νίκες των ομάδων. Σωστό. Και πόσο σημαντικά είναι για όλες τις ΠΑΕ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας όμως στον κύριο Τάσο Τασιόπουλο που παρακολουθεί και τα παιχνίδια του ΠΑΟ και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και αγωνιστικά. Κύριε Τασιόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι σήμερα μονόδρομος το παιχνίδι για τον ΠΑΟ που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη στην Ευρώπη. Σαφώς είναι μονόδρομος και σαφώς είναι και ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί η ομάδα να το πάρει, παρόπου η Βικτόρια Ψέν είναι μια έμπειρη ομάδα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα ευρωπαϊκά κύπελλα τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι η ομάδα έχει την εμπειρία και την ικανότητα να πετύχει την πρώτη νίκη. Εκτιμάς Τάσο ότι είναι στο χέρι του? Δηλαδή θέλω να πω ότι η Βικτόρια Πλιζέν είναι μια ομάδα η οποία έβγαλε μια τρομερή αντίδραση στον αγώνα με την Άιντραχτ από 3-1 το έκανε 3-3. Εγώ δεν θα πω ότι σκόνταψε με τη Λούτο Γκόρετς, γιατί η Λούτο Γκόρετς είναι μια ομάδα αναγνωρισμένη τελευταία χρόνια και κάνει πορεία στην Ευρώπη. Είναι στο χέρι του. Ναι, η άποψή μου είναι ότι είναι στο χέρι του. Εξάλλου η ομάδα, κατά την άποψή μου, έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ τη φετινή χρονιά και νομίζω ότι οι παιχνίδια τα οποία τα χρειάζεται οπωσδήποτε για να έχει την απαραίτητη συνέχεια, έχω την άποψη ότι μπορεί να τα κατακτήσει πραγματικά. Τώρα, ο αγώνας με την ΑΕΚ δίνει ψυχολογία. Θέλω να πω δηλαδή ότι αγωνιστικά, άμα το δούμε,
Αν μια ομάδα άξιζε να κερδίσει, ήταν ο ΠΑΟΚ. Με βάση και τις ευκαιρίες οποίες είχε. Αγωνιστικά αυτό που είδαμε, είδαμε μια εκπληκτική είσοδο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αν μπορεί να χαρακτηριστεί σωστή ή αρνητική έκφραση. Είχε μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό 30 λεπτό η ομάδα. Θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ. Κυριάρχησε απόλυτα μέσα στο παιχνίδι. Μετά είναι λογικό η γηπεδούς ομάδα να αντιδράσει όπως αντέδρασε η ΑΕΚ. Πέτυχε τον γκολ που ήταν καθαρά ατομικό γκολ του παίκτη ΑΕΚ. Mm-hmm. Αλλά στάθηκε πάρα πολύ καλά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε λίγο η ποιότητα και η ένταση. Αλλά το πρώτο 30 λεπτό πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Ήταν 30 λεπτό ομάδας υψηλού επίπεδου ενός πρωταθλητή. Παρ' όλα αυτά, κύριε Τασιόπουλε, ο ΠΑΟΚ έχει μια δυστοκία. Δηλαδή, τα γκολ τα εύκολα που έπαιρνε πέρυσι από πολλούς ποδοσφαιριστές, φέτος δεν τα παίρνει. Και φυσικά ούτε και τα φόρ που έχουν έρθει έχουν βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Πολύ σωστά έχει κάνει την παρατήρηση αυτή. Η ομάδα πέρσι είχε πολλά γκολ από πολλούς παίχτες και από εφιακούς και παίχτες που χρωστάνε τη δεύτερη γραμμή. Κάτι που φέτος δεν έχει. Σε συνδυασμό βέβαια με την. Πέντε ατυχία, μην ξεχνάμε το παιχνίδι με τους Ρουμάνους που η ατυχία ήταν φανής σε όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού και τελικά οδήγησε και στην ΙΤΑ. Ελπίζω ότι αυτό θα έρθει, γιατί και οι επιθετικοί που ήρθαν είναι υψηλού επίπεδου. Μπορεί ακόμα όσον αφορά το σκοράρισμα να μην έχουν δώσει αυτό που περιμένουμε όλοι, αλλά νομίζω ότι είναι έφτιαχτη υψηλού επίπεδου και ότι αυτό θα έρθει. Η Πλυζέν παίζει με 3-5-2. Με ενισχυμένο άξονα 3-4-1-2 είναι, αλλά τώρα αυτά τα 3-5-2 εμείς το ξέρουμε. Ναι, είναι τακτικές τοποθετήσεις. Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό βοηθάει τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις ή όχι? Κοιτάξτε, όλα τα. Με βάση το στυλ παιχνιδιού του, εντάξει. Ναι, όλα τα συστήματα έχουν και μια αντίδραση και μια αντιμετώπιση. Σίγουρα το σκάουτινγκ της ομάδας έχει αναλύσει το παιχνίδι. Υπάρχουν επιτελεία που αναλύουν και το παραμικρό, οπότε νομίζω ότι η ομάδα θα είναι πανέτοιμη να παίξει αυτό το παιχνίδι ανάλογα με τον αντίπαλο. Αυτά τα συστήματα έχουν μια δυναμία στα άκρα, νομίζω ότι θα εντοπιστεί από το επιτελείο του ΠΑΟ. Γι' αυτό σε ερώτησα. Αυτός είναι ο λόγος που σε ρωτάω. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ βασίζεται κατά συντριπτικό βαθμό, σε συντριπτικό βαθμό μάλιστα, μάλλον από τα άκρα και λιγότερο από τον άξονα. Πέρα από τις επινοήσεις του Κωνσταντέγια, εντάξει. Μήπως αυτό το 3-5-2 του ταιριάζει στον τρόπο, τη μεθοδολογία που έχει στην επίθεσή του? Σαφώς, γιατί όπως είπατε και εσείς, η ομάδα παίζει πολύ από τα άκρα και νομίζω ότι ίσως και η τοποθέτηση των παιχτών της αντιπάλου ομάδας ευνοήσει και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ναι. Στο να μπορέσει να πλαγιοκοπήσει. Βέβαια, το θέμα του είναι ότι οι πλαγιοκοπήσεις δεν είναι τόσες πολλές, τόσο έντονες ή μάλλον τόσο αποτελεσματικές σε σχέση με αυτές που είχε πέρσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το συζητάμε και με τον Κωστή. Προφανώς ο Τάισον είναι ένα κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητάω. Δεν είναι ο Τάισον όμως της περασμένης χρονιάς. Ο Ζίφκοβιτς έχει πολλές αναταράξεις. Δηλαδή δεν έχει σταθερότητα αγωνιστική. Τι λες? Νομίζω ότι αυτοί και οι δύο παίκτες που αναφέρατε είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Τα ρολάρε και το σκοράρισμα είναι το θέμα. Το εύκολο γκολ. Άμα έρθει αυτό, όλα θα λυθούν, γιατί και πάλι πιστεύω ότι το ρόστερ φέτος είναι φανταστικό. Κύριε Τασιόπουλε, θεωρείτε ότι ακόμα δεν έχουν έρθει οι αυτοματισμοί στην ομάδα του ΠΑΟΚ, επειδή έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές καινούριους? Αυτό στο επιθετικό κομμάτι πραγματικά υπάρχουν αλλαγές. Και επειδή πάντα το επιθετικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο, η άμυνα την φτιάχνει, δεν είναι τίποτα, είναι εύκολο να φορμάρει την άμυνα. Μπροστά θέλει, είναι περίφημη χημεία, θέλει αρκετά παιχνίδια να παίξουν όλοι αυτοί μαζί, για να έρθει και η εύκολη λύση, το εύκολο γκολ. Και αυτό που λέμε, το παίζουμε κλειστά τα μάτια, κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή ο Τσάλοφ ήρθε με Περγαμινές. Ήταν ένα σκόρερ στη Ρωσία. Ο Τσουντάλη επίσης ήρθε με μια εκπληκτική πέρυσι χρονιά με πολλά γκολ. Και ακόμα δεν έχει καταφέρει να δείξει το μέγεθος. Ναι, και δύο παίκτες αυτοί που αναφέρατε. Γι' αυτό και είπα εγώ στην αρχή. Αυτό είπα εγώ στην αρχή, ότι οι παίκτες αυτοί, το Ρώσο είναι φανταστικό φέτος. Γιατί πέρσι λέγαμε ότι δεν υπάρχουν επιθετικοί. Είχαμε εντοπίσει όλοι μας αυτή την αδυναμία. Αλλά αυτοί οι δύο παίκτες είναι πολύ μεγάλη κλάση. Και όταν ρολάρουν και όταν έρθει και το εύκολο γκολ, γιατί και ο center forward είναι και λίγο ψυχολογία. Δηλαδή, μόλις αρχίζει και μπει το πρώτο γκολ, μπουν τα πρώτα γκολ εύκολα, μετά λύνονται. Ο center forward είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Όταν έρθει, γιατί η ποιότητά του δεν αφισβητείται. Εντάξει, είναι και στυλ παιχνιδιού όμως. Δηλαδή, αν ο center forward
έχει την ευθύνη με βάση την τακτική της ομάδος να βγαίνει έξω, να παίρνει μπάλα, να, ξέρω, να υποδέχεται, να αντισπάει, να παραμένει έξω, μην μπεις μέσα, γιατί έτσι είναι το σχέδιο. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο στο κατά πόσο ο center forward θα είναι αποδοτικός. Σαφώς παίζουν πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι το α και το μέγα είναι η ποιότητα του παίχτη. Ναι. Ο παίχτης, είτε η ομάδα παίζει με ένα συγκεκριμένο α σύστημα, είτε με β, την ποιότητα θα τη βγάλει. Είτε παίζει με σέντερ, είτε παίζει με κάθετες πάσες, θα το βγάλει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω, έχω την άποψη ότι πιο πολύ παίζει ρόλο η προσαρμογή. Πιο πολύ παίζει ρόλο η χημεία. Να έρθουν και να ταιριάξουν τους άλλους παίκτες. Ναι. Εγώ το λέω αυτό για ποιο λόγο. Επηρεασμένο ως ρεπόρτερ Άρη, πολλοί center forward τους βγάλαμε. Θα το βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Τους βγάλαμε άχρηστους. Στην πραγματικότητα αρχίσαμε να καταλάβουμε ότι ο Άρης δεν έπαιζε τόσο πολύ για τα center forward, ας πούμε. Έπαιζε περισσότερο για τους ακραίους. Μήπως και στον ΠΑΟΚ συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορεί όλοι, ας πούμε, να μην κάνουν και να έχουν να επιδείξουν μια καριέρα. Εντάξει, όντως συμφωνώ. Δηλαδή πιο πολύ παίζει για τα άκρα. Δηλαδή πιο πολλά σκόραρε ο Τάισον και ο Ζιπκοβιτς παρά ο center forward. Αλλά και πάλι. Έχει δίκιο σε αυτό που λες, δηλαδή κάποιο αυτό το σύστημα μπορεί να επηρεάσει, αλλά και πάλι εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ ότι όταν πλέον υπάρξει χημεία και υπάρξει το δέσιμο, θα υπάρξει και ευκολία σκοράρισμα. Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται την Τζέλσι. Στις 8 παρατέταρτο το παιχνίδι επίσης. Τα παίρνουμε χρονικά τα παιχνίδια, έτσι. Ναι, τα πάμε χρονικά. Θα πάμε μετά στον Ολυμπιακό, γιατί είναι πιο αργά. Ναι, Ολυμπιακό μετά θα πάμε. Στον Παναθηναϊκό έχω ένα μπέρδεμα. Να σου πω την αλήθεια. Άλλοι λένε για rotation, άλλοι λένε ότι δεν θα γίνει rotation. Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει rotation. Ούτε γιατί και εγώ το πιστεύω. Δεν μπορείς να πεις Γιάννη Σερέτη τώρα σε ένα παίκτη που περιμένει να παίξει με την Τζέλση ότι κοίτα να δεις, δεν θα παίξεις. Έτσι είναι, που είναι βασικός εννοώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θες να πάμε ένα στοίχημα ότι Τετέ και Μπακασέτα θα είναι στον πάγκο? Τι να πάμε, εγώ να βάλω στοίχημα μαζί σου είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Εσύ κάνει το, εσύ ξέρει το ρεπορτάζ. Εγώ δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Θα κάνει ρωτήσεων. Θα κάνει ρωτήσεων. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά βάζει στη ζυγαριά. Πριν 22 χρόνια είχε πει ο τότε πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άγγελος Φιλιππίδης στα αποδυτήρια μετά από μια κλασική γκέλα πρωταθλήματος. Δεν θυμάμαι αν ήταν με τον Ακράτητο. Δεν θυμάμαι. Με το Εγάλιο, με τον Ακράτητο ήταν. Που είχε ακολουθήσει ένα τρομερό αποτέλεσμα. Δεν θυμάμαι ποιο, στην πορεία του Παναθηναϊκού στο Champions League το 2002, ότι το πρωτάθλημα είναι η δουλειά μας, η Ευρώπη είναι η διασκέδασή μας. Δεν είχε πει αυτή τη λέξη, είχε πει μια λέξη που δεν χρειάζεται να την πει. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, πάντων, το πρωτάθλημα είναι η γυναίκα μας και η Ευρώπη είναι η ερωμένη μας. Ναι, εντάξει, ας το πούμε κάπως έτσι, ναι. Εσύ το λες με δικά σου λόγια. Ναι, με δικά μου. Από τότε, ξέρεις, αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί, παραμένει πάντα σταθερό. Σε αυτό το δίδυμο αγώνων. Σε αυτό το timing του Παναθηναϊκού και με αυτούς τους αντιπάλους, Πέμπτη Κυριακή, ήταν το πιο λογικό να προτιμηθεί ως μάτς μεγαλύτερης βαρύτητας στο παιχνίδι με τον Άρη. Δηλαδή, Γιάννη, πες μια εντεκάδα που υπολογίζεις για σήμερα. Ναι, με έβαλες και μέσα σε περιέργεια τώρα. Ναι, έτσι, γιατί έχω πορεία, γιατί ο Ιωαννίδης είναι εκτός. Έχω. Ντραγκόφσκι ή Λοντίγκιν, λίγες πιθανότητες ο Λοντίγκιν, συνήθως δεν τον εμπιστεύεται. Mm-hmm. Παρότι ο Ντραγκόφσκι μια γκέλα στο μάτς την έχει σίγουρα. Απλώς δεν κοστίζουν μέχρι τώρα. Δεξιά μάλλον Βαγιανίδης. Αριστερά Μλαντένοβιτς δεν έχει άλλον. Στόπερ Ίγκασον για Τβάι θα είναι έκπληξη για μένα αν βάλει το Σέγκεφελτ. Αμυντικός χάφο Μαξίμοβιτς, όχι ο Αράο που θα είναι στον πάγκο. Οκτάριο Τσέριν. Δεκάριο Ουνάι. Στον πάγκο δηλαδή ο Μπακασέτας. Και ο Τετέ στον πάγκο θα είναι δεξιά ο Πελίστρη και ο Τζούρισιτς στον πάγκο μάλλον θα είναι αριστερά ο Μαντσίνη και φόρο Γερεμέγε γιατί δεν έχει άλλον. Α, και ο Σπόρορ είναι εκτός. Και ο Σπόρορ είναι εκτός. Σπόρορ, αλλά ο Σπόρορ είναι με μια προπόνηση. Α, ναι. Είναι εκτός αυτό, έχει τυπικά. Λοιπόν, είναι το λογικό να δώσει η βαρύτητα στο μάτς με τον Άρη γιατί το αποτέλεσμα του μάτς με τον Άρη μπορεί να καταβαραθρώσει ή μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Σε αυτή την πορεία του μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Ναι, γιατί αντικειμενικά και αυτό συζητάμε πολλές φορές και με τον Κωστή, με βάση την ποιότητα που διαθέτει ο Παναθηναϊκός, η συγκομιδή βαθμών είναι. Πάρα πολύ μικρή. Υπάρχει μια ανισορροπία, ας πούμε. Ναι, κοίτα να δεις. Τα μάτς του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, μέχρι και το παιχνίδι με τη Μποράτς στη Βοσνία, απέχουν έτη φωτός από τα μάτς του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δηλαδή αποκλείθηκε από τον Άγιαξ. Ναι. Okay.
Έριξε 7 γκολ στην Πότεφ. Προκρίθηκε γιατί η Λάντς τον υποτίμησε για μένα στο δεύτερο παιχνίδι. Η Λάντς παρεμπιπτόντως ακόμα δεν έχει ήττα στο πρωτάθλημα Γαλλίας. Ναι. Έχουν τρομερή διαφορά συγκριτικά με την απόδοσή του στα μάτς πρωταθλήματος. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ σήμερα θα το έπαιζα ένα χήνα, ξέρεις, το μάτς. Ναι. Έχει 3 πλεονεκτήματα σήμερα ο Παναθηναϊκός. Το καλό timing, γιατί η Τσέλσι είναι πολύ πιεσμένη. Και έχει πολλές απουσίες κιόλας. Νομίζω. Η θα τα πούμε. Ναι. Το πρώτο είναι ότι έρχεται πολύ πιεσμένη, άρα δεν θα βάλει, δηλαδή, και αν βάλει κάποιον βασικό, άντε να βάλει κανένα 20 λεπτό. Mm-hmm. Γιατί από εκεί που ήταν τρίτη, έχει εντός έδρας οπαλία με την Νότιχαμ Μίτα από τη Λίβερπουλ, έχει πέσει έκτη και παίζει με την Νιουκάσιλ το πρώτο της Κυριακής. Το δεύτερο είναι ότι η ενδεκάδα της θα είναι αναπληρωματική όλοι. Δηλαδή στο πρωτάθλημα παίζει με Κόουλ Πάλμερ, Μαντουέ και Σάντσο Τζάκσον. Σήμερα θα παίξει με Μούντρικ, Ζωάο Φέλιξ, Νέτο, Ενκουκού. Ένα χαρακτηριστικό η τετράδα η μπροστινή της. Μη σε παραπλανεί αυτό όμως. Αυτή είναι κακή παίκτες. Αυτό σου λέω, μη σε παραπλανεί, γιατί υπάρχει το κίνητρο για τους δεύτερους. Πάντα. Εγώ το φοβάμαι δεν πολύ πάντα το κίνητρο. Το με τον Παναθηναϊκό. Όχι. Δεν νομίζω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Τσέλσι έχει αφήσει εκτός λίστας στην πρώτη φάση του Conference League 5 βασικούς. Ναι. Εκτός λίστας. Και είναι λογικό. Δεν, θα δώσει μέχρι το Γενάρη το βάρος στο πρωτάθλημα. Το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο είναι ότι θα έχει ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι, δηλαδή θα είναι πάλι κατάμεσο το ΆΚΑ και η καλή πορεία, σχετικά καλή πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και αυτά τα τρίκ που κάνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τα δωρεάν εισιτήρια μπόνους. Δεν είναι τρίκ, για μένα είναι marketing πάλι, και είναι πάρα πολύ έξυπνο. Για μένα. Έχει πάλι 55.000 ΆΚΑ. Είναι έξυπνο γιατί σου δίνει το κίνητρο για να περάσει μια φορά όλη αυτή τη διαδικασία με τον Gov και μετά δεν χρειάζεται να την ξανακάνει. Ναι. Για μένα σου λέω είναι marketing και είναι πάρα πολύ έξυπνο. Στο μυαλό του είναι ταλαιπωρία, ξέρεις. Στο μυαλό του ναι, λογικό είναι αυτό. Δεν αφιερώνει εύκολα 10 λεπτά για μια απλή διαδικασία. Ναι, επειδή τα γήπεδα γενικώς είναι άδεια, Γιάννη μου, άλλοι δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να σκεφτούν τρόπους ούτως ώστε να φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Διαφωνώ εγώ την άδεια τα γήπεδα. Τι είναι, γεμάτα. Τουλάχιστον στην Αθήνα. Ναι. Δεν είναι. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι γεμάτα πάντως τα γήπεδα. Είναι σχεδόν πάντα γεμάτη ο Παπαρίνα. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη είναι το μόνιμο θέμα που συζητάμε με τον Κωστή. Η εικόνα και τη Τούμπα και του Χαριλάου. Αν είναι πάνω είναι άλλο. Γενικά, άμα πάρει και δηλαδή στον Ατρόμητο, το έχει περισσότερο κόσμο. Στο Αγρίνη έχει περισσότερο κόσμο. Ναι. Στο Ηράκλειο τη Κρήτη έχει περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με αυτή τη μεικτή ενδεκάδα αναπληρωματικών βασικών. Θα παίξει το γνωστό παιχνίδι στην Ευρώπη, δηλαδή. Καθόμαστε πίσω και παίζουμε αντεπιθέσεις, να το πούμε λαϊκά. Δεν νομίζω να μπορέσει να έχει έλεγχο του μάτς σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αν χάσει, θα χάσει το όριο, ξέρεις, λεπτομέρειες. Σήμερα νομίζω. Μάλιστα. Πρόκειται από πολύ κακή εμφάνιση και πολύ κακό αποτέλεσμα στη Βοσνία. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορέσει να πάρει σήμερα βαθμολογικά θα τον βοηθήσει. Μπας και καταφέρει να τερματίσει στις πρώτες 8 θέσεις, ώστε να κερδίσει έναν γύρο και να πάει απευθείας στους 16 του Conference League. Και νομίζω ότι το πιο καθοριστικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση είναι το αμέσως επόμενο με την Djurgården στη Σουηδία, που θεωρητικά είναι η τρίτη πιο δυνατή ομάδα από αυτές που έχει να αντιμετωπίσει. Αλλά και από το σημερινό κάτι μπορεί να πάρει, που θα τον βοηθήσει και στην ψυχολογία του. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό μάτι για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό της Κυριακής, που θα είναι και τροχιοδεικτικό της πορείας του μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πολύ, καλά. Γιάννη, να είσαι καλά, Γιάννη Σερέτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ορίστε, τα είπε και ο Γιάννης. Τα έλεγα χθες. Μου στέλνει ένας φίλος Παναθηναϊκού, τι είναι αυτά που λες. Ορίστε. Τα λέει και ο Γιάννης Σερέτης. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την εταιρεία IKEA. Με εμπειρία 35 χρονών σε είδη υγιεινής, κουζινών, πλακιδίων και ανακαινήσεων. Αλλά ποια είναι η διαφορά της από όλες τις υπόλοιπες? Παρέχουν υπηρεσία σχεδιασμού στο χώρο που θες να φτιάξεις. Δηλαδή πας στο κατάστημα, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και καινούργιο, νέο ανακαινισμένο δηλαδή, και είναι και πανέμορφο. Διαλέγεις τα είδη υγιεινής πλακάκια που θέλεις και βλέπεις σε οθόνη πώς ακριβώς θα βγει το μπάνιο σου. Υπάρχει καθαρή προσομοίωση. Αν δεν σου αρέσει, λες δεν μου αρέσει, πάρω κάτι άλλο. Έχεις όμως αυτή τη δυνατότητα. Δεν πας με το ρίσκο. Θα βγει, δεν θα βγει, θα είναι όμορφο, θα είναι άσχημο, έκανα καλά ή δεν έκανα καλά. Οπότε μην χάνετε χρόνο.
Πηγαίνετε οικία-οικία, τέταρτο χιλιόμετρο σύνδου Χαλάστρας, βάλετε στο GPS για να σας πάει ούτως ή άλλως, αλλά μπείτε και στο e-shop το οποίο είναι καλωστημένο, οικία-οικία.gr, και μην ξεχνάτε το πρώτο οικία είναι με ψιλογιώτα. Λοιπόν, δεύτερο εκπομπή, τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95,5, τριμεράκι έρχεται, ο Θανάσης απέναντι ετοιμάζεται για να πάει για τα ψαράκια του, Θανάση, εμείς Θανάση έχουμε το μυαλό μας στο Πανεκόνεν, στο Στροπβάφελ, αν τα λέω καλά, στο Κίμπελινγκ. Έχεις όρεξη να μάθεις λοιπόν τι σημαίνουν όλα αυτά και ποιες είναι οι γεύσεις? Σίγουρα το έχεις, γιατί είναι τα πιο νόστιμα πιάτα της Ολλανδίας. Θα τα δοκιμάσεις όλα, γιατί από 28 Οκτωβρίου η Aegean σε πάει απευθείας Θεσσαλονίκη-Άμστερνταμ με μεσημεριανές πτήσεις που σε προσγειώνουν στην τέλεια στιγμή για το γεύμα σου. Κατευθείαν θα πάω το αεροδρόμιο, τάκ, θα πας για να απολαύσεις αυτά τα εδέσματα. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τώρα θέση. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά για τους απόψινούς ευρωπαϊκούς αγώνες και γενικώς για το τι έχει δει ο Χρήστο Μπουρμπός από τις ομάδες. Προφανώς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα απόψινά, επειδή είναι και κομβικά και για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που προηγούνται 8 παρατέταρτο με Πλυζέν και Τσέλσι, και για τον Ολυμπιακό το βραδάκι απέναντι στη Μάλμε. Χρήστο Μπουρμπό, τι περιμένεις να δεις? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σημαντικά μάτς όπως ανέφερες και για τις τρεις ομάδες και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα, η άποψή μου. Ναι. Και από τις τρεις ομάδες. Ναι. Ξεκινώντας από τον... Είναι καλό να είσαι αισιόδοξος, ναι. Ναι. Άμα είσαι αισιόδοξος μπορεί να πετύχεις. Αν είσαι απεσιόδοξος είναι δεδομένο ότι θα χάσεις. Σίγουρα. Παίξε γερά και χάσει. Όχι, και βάσει εικόνων. Θεωρώ ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Ναι. Στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι η εικόνα που έδειξε στην Αγία Σοφιά εκτιμάς? Όχι, θεωρώ ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ, έχει δείξει, μπορεί να παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι εύκολα, δύσκολα το πάρει το μάτι σήμερα. Έχουν καταλάβει και θεωρώ και την κρισιμότητα, ας πούμε, έτσι του παιχνιδιού, πρέπει να πάρει την πρώτη νίκη. Και θεωρώ ότι θα τα καταφέρει, θα βγάλει χαρακτήρα και πόσο μάλλον με την έδρα του, και θα καταφέρει να πάρει τους βαθμούς. Με βάση, η Πλυζέ είναι μια ομάδα που παίζει με τρεις στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, όταν λειτουργούν καλά τα άκρα του, γίνεται πάρα πολύ αποδοτικός. Τον βολεύει αυτό, εκτιμάς? Δηλαδή, και δεν αλλάζει η Πλυζέ, με τρεις θα παίξει πάλι. Είναι αυτή η λογική της, πάνω σε αυτό έχει δουλέψει όλη την προετοιμασία και σε αυτό θα επιμείνει. Ναι. Κοιτάξτε, η στρατηγική του κάθε προπονητή, και ειδικά θεωρώ ότι για μένα στα δικά μου μάτια ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα, δεν πρέπει να αλλάξει, έχει το σχηματισμό που έχουν μάθει και αυτό θα προσπαθήσουν και θα πρέπει να κάνουν. Συνήθως οι άλλες ομάδες θα πρέπει λίγο να το δούμε έτσι λίγο περιοπτικά, να το δω, να προσαρμοστούν πάνω στα δεδομένα του ΠΑΟΚ και όχι ο ΠΑΟΚ πάνω στα δεδομένα της Πλυζέν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δουλεμένη η ομάδα και έχει δείξει και ο κύριος Λουτσέσκο ότι είναι μια, όλα τα χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα, ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά να στείλει μια ομάδα και γενικά να την κοτσάρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τώρα αν θα καταλάβει και κάποιες δυσκολίες μέσα στο παιχνίδι, θεωρώ ότι θα τις αντιμετωπίσει με εσωτερικές έτσι αλλαγές, ας το πούμε έτσι. Με την Τάνια συζητάμε συνέχεια και γενικώς είναι βασικό αντικείμενο συζήτηση ο φόρ στον ΠΑΟΚ. Ο φόρ. Δεν μπαίνει από το φόρ αυτά τα οποία θα ήθελε. Δεν λέω, και δεν τα βάζουμε στην ίδια ζυγαριά με το τι έδινε, ας πούμε, ο Πρίγιοβιτς που είχε γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Ναι. Αλλά μιλάμε για τα στοιχειώδη γκολ που πρέπει να δίνει ένας φόρ. Σίγουρα, εντάξει, δεν είναι λύπη αυτό που έχουμε μάθει όλοι να λέμε έτσι σαν καθαρό όμως έτσι center for. Όπως παρατηρούμε όμως τα τελευταία χρόνια και σε ευρωπαϊκό έτσι επίπεδο, βλέπουμε ότι λίγο αλλάζει αυτό το, να το πω, το στυλ παιχνιδιού με τον καθαρό εμό, ας πούμε έτσι, εννιάρι, όπως έχουμε συνηθίσει, όπως είπες πριν για τον Πρίγιοβιτς και αυτά. Ίσως είναι σε μια μεταβατική έτσι περίοδο που προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει κάποια δεδομένα. Δεν ξέρω, ο προπονητής του πώς τη βλέπει. Mm-hmm. Ξέρει καλύτερα τις αδυναμίες και τα δυναμικά σημεία σίγουρα,
Αλλά δεν πάβει όμως να το ξέρετε αυτό, ότι και σε ένα σεντερφόρ γενικά δεν. Λέμε η ρέντα, δεν έχει να κάνει με την αξία. Σίγουρα κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Δηλαδή το χθεσινό του Χάλαντ είναι θέμα ρέντας. Το χθεσινό του Χάλαντ είναι θέμα ρέντας. Ρέντα, τι να σου πω. Θεωρώ όμως ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα που, από ό,τι έχω παρατηρήσει, δεν είναι ομάδα που δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Ναι, δημιουργεί, όχι, δημιουργεί. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Δημιουργεί ευκαιρίες και. Όχι ευκαιρίες, δημιουργεί και κλασικές ευκαιρίες. Εντάξει. Ναι. Ίσως μπορεί να χρειάζεται κάποιος άλλος παίχτης που να του βγει περισσότερο, δηλαδή στο σκοράρισμα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ υπάρχουν, ξέρετε, αυτά αλλάζουν λίγο. Μπορεί να ξεκινήσει να πάρει μπροστά το μοντέρ που λέμε και να συνεχίσει. Αλλά θεωρώ, εντάξει, ότι πάντα σε μια ομάδα και σε ένα σύλλογο οι ΕΣΟ ξέρουν καλύτερα. Mm-hmm. Είμαι αυτής της άποψης. Εμείς σαν παρατηρητές έτσι που βλέπουμε μπορούμε, ξέρεις, να πούμε την γνώμη μας μέχρι εκεί. Θα δείξει πάντα το αποτέλεσμα. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Κρινόμαστε πάντα όλοι από το αποτέλεσμα. Τώρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ήταν σου και τον Παναθηναϊκό. Η ποιότητα είναι δεδομένη. Η εικόνα όμως, η καλή εικόνα δεν είναι δεδομένη. Προφανώς είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται χρόνο. Η εικόνα δεν ακολουθεί την ποιότητα μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει, έτσι. Να σας πω τη δικιά μου τη γνώμη. Εγώ η αλλαγή του Γιωβάνοβιτς, από όταν έγινε η αλλαγή, η ομάδα ψάχνεται σε όλα τα σημεία. Βλέπουμε ότι σίγουρα έρχονται παίκτες ποιοτικοί. Είναι δεδομένο αυτό που αναφέρατε. Πρέπει να βρει τον κατάλληλο και να μην κρίνουμε και αυστηρά. Ο κάθε προπονητής θέλει και το χρόνο του για να δείξει και αυτό που θέλει, όπως και στην αρχή ο Γιωβάνοβιτς, όπως και ο Δόνης έκανε το έργο του, και θεωρώ με τα ανάλογα δεδομένα που υπήρχαν τότε, πιο χαμηλό μπάτζετ, άλλες δυσκολίες, θέλει το χρόνο του. Χρόνος δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια, και γενικά στις μεγάλες ομάδες υπάρχουν απαιτήσεις μεγάλες. Σίγουρα έχει περιθώρια βελτίωσης βάσει των μονάδων. Θα δούμε. Ναι. Θεωρώ, εντάξει, είμαστε. Ναι, υπάρχει μια αίσθηση ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Παναθηναϊκού, επειδή έχει την ποιότητα. Στην πραγματικότητα όμως ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Ας πούμε, νωρίτερα μιλούσαμε με τον Γιάννη Σερέντη από τον Καζέτα, ο οποίος είπε ότι σήμερα θα κάνει rotation ο Αλόνσο, γιατί το μάτς της εβδομάδας για τον Παναθηναϊκό είναι το Παναθηναϊκός Άρης. Έχει μείνει ήδη πίσω στη βαθμολογία. Ναι, ο Άρης είναι μπροστά και νιώθει πολύ μεγάλη πίεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να δώσει και μεγάλη πίστοση χρόνου. Όλοι κρινόμαστε και ακόμα και οι παίκτες από την πρώτη, ας πούμε, έτσι μέρα. Θεωρώ ότι θα βελτιωθεί. Κατά πόσο θα βελτιωθεί και θα μπορέσει να φτάσει στα επίπεδα της απόδοσης, μια σταθερή έτσι καλής απόδοσης, γιατί έχει διαστήματα μέσα στο παιχνίδι του, τα οποία έχει καλά διαστήματα. Πρέπει να βρει τη συνέχεια και τη σταθερότητα και όσο μπορεί να μεγαλώσει αυτό το διάστημα για να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει, κατάλαβες, να κάνει και το ξεκίνημα που λέμε, για να κάνει το momentum, να ξεκινήσει να κάνει τις νίκες, και ξέρετε, λίγο το ένα λίγο το άλλο βοηθάνε και την ομάδα μέσα από μικρές ατέλειες να πάρει τα πάνω της και να συνεχίζει με καλύτερες αποδόσεις. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Να σε ρωτήσω για τον Άρη, τι βλέπεις τον Άρη? Ο Άρης, η άποψή μου, έχουμε ξαναμιλήσει και πέρυσι. Έχω πει για το Μάτζο ότι θα πρέπει να στηριχτεί. Είναι ο προπονητής. Ναι, δικαιώθηκε σε αυτό. Ναι. Και έχει αδικηθεί, ναι. Έχει ποιότητα. Φέτος βλέπουμε μια ομάδα με ποιότητα, με πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Άρης είναι μια ομάδα, και το έχω ξαναπεί, είναι ικανή για όλα. Δηλαδή να κερδίσει και με ένα πιο φορμαρισμένο αντίπαλο, αλλά και να χάσει και το πιο εύκολο μάτς. Ναι. Έως τώρα έχει δείξει σταθερότητα. Αν συνεχίσει με αυτή τη σταθερότητα, θεωρώ ότι θα είναι από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Αυτό πρέπει να διορθώσει ο Άρης, να κρατήσει τη συγκέντρωσή του. Στην αρχή έκανε γκέλες, δηλαδή τώρα με Λαμία, Καλυθέα, δηλαδή μετά τις νίκες επί Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ,
δεν ένιωσε κίνδυνο και τα πήρε τα μάτς, δεν λέω τα πήρε σβηστά σε καμία περίπτωση, αλλά τα πήρε τα μάτς χωρίς και πάρα πολύ, χωρίς τρομερή ανησυχία, ας πούμε. Εντάξει, το έκανε η απόδοσή του. Έχει ποιότητα και αυτό σαν μονάδες. Η αλήθεια είναι ότι έχει ποιότητα και σαν μονάδες και επιτοπλίστον όλες οι ομάδες θέλουν παίκτες με ποιότητα. Από εκεί και πέρα είναι, έτσι να πω, η δουλειά των προπονητών να μπορέσουν να συνθέσουν αυτές τις μονάδες και σε μια μέτρια απόδοση και μπορεί και κακή να παίρνουν αποτελέσματα. Πολλές ομάδες και μεγάλες έχουν πάρει πολλά μάτς τα οποία κρίνανε και πρωταθλήματα με κακές αποδόσεις. Δεν το θυμάται κανείς από το τελευταίο τι απόδοση είχε, θυμάται την νίκη. Σωστό. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Αυτή είναι η ομορφιά γενικά του ποδοσφαίρου, ότι και με μια κακή έτσι, απόδοση θα πάρεις το τρίποντο που η ίδια σημασία έχει είτε να είναι ντέρμπι είτε να παίζει με την Καλλιθέα. Χρήστο Μπουρμπο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτό μου το είπε πρόσφατα ένας προπονητής. Έτσι κάναμε μια κουβεντούλα. Όπου η ομάδα του, αν και είναι καινούργια, είναι από μηδενική βάση χτισμένη, είπε ότι η δουλειά η δική μου είναι να μην διαταράξω τη χημεία που έχουν αποκτήσει οι παίκτες μεταξύ τους. Και αυτό που είπε και ο Χρήστος, ότι στον Άρη, ας πούμε, ποιότητα υπάρχει. Φαίνεται ότι έχει αποκτηθεί και μια συνοχή, έχει χτιστεί μια συνοχή, μια ομοιογένεια, μια χημεία. Και ο ρόλος είναι να μην διαταραχθεί αυτή. Νωρίτερα είπαμε για τον γκολ του Χάλαντ, το οποίο το βλέπουν όλοι και τρελαίνονται στο Champions League. Και εδώ ο Γιώργος Μαμικονιάν θα μας πει λίγο τι κάνουν οι Έλληνες στο Champions League. Είχαμε πολλούς Έλληνες. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα, Βασίλη. Μισή ντουζίνα Έλληνες είχαμε. 6 παίχτες στο σύνολο, 5 συν 1. Ο συν ένας είναι ο Ηλίας Κωστής που ήταν στην αποστολή του Τσόλο Σιμεώνε στο Ατλέτικο Μαδρίτης Λίλ. Δεν αγωνίστηκε όμως. Δεν αγωνίστηκε. Όλοι χάσανε εκτός από τον Κώστα Τσιμίκα. Στο Λειψία Λίβερπουλ έπαιξε βασικός 75 λεπτά. Έκανε την assist. Βασικά ξεκινάει από δικό του corner τον goal που πετυχαίνει ο Νούνιες. Στο τέλος βραδεύτηκε και με το MVP. Με ρεκόρ για τη Λίβερπουλ, για τον προπονητή της Λίβερπουλ, το 11 στα 12 το οποίο έχει. Κανείς άλλος προπονητής, λέει, μόνο ο Νταγκλής σεζόν 90-91 ξεκίνησε με 11 νίκες σε 12 αγώνες. Και 6 στα 6 εκτός έδρας. Ναι. Η μοναδική ήταν είναι εντός έδρας, στο Anfield. Ο Τσιμίκας πήρε και το MVP του παιχνιδιού στο τέλος της αναμέτρησης και ήταν ο μοναδικός που κέρδισε, όπως είπαμε, γιατί οι υπόλοιποι, ο Χρήστος Τζόλης έπαιξε 70 λεπτά στο Milan Breeze, έχασε 3-1, είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 5 λεπτό, δεν κατάφερε να κάνει γκολ. Ο Μπάμπης Λικογιάννης με τη Μπολόνια έπαιξε 90 λεπτά κόντρα στην Άστον Βίλα. Κυτρινίστηκε στο 47, η ομάδα του έχασε 2-0. Ο Παυλίδης που είναι on fire με την Μπενφίκα, έχασε η ομάδα του 1-3 από τη Φέγενορ, πέτυχε ένα γκολ, έπαιξε 72 λεπτά. Το γκολ που πέτυχε όμως ακυρώθηκε λόγω offside, ο Ακτούρκογλου ήταν. Και ακόμα ένα προϊόν Ακαδημίας του ΠΑΟΚ μετά τον Χρήστο Τζόλι, ο Κυριάκος Σαββίδης έπαιξε 85 λεπτά με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, στο Χιρόνα Σλόβαν, ναι. 2-0. Ιτήθηκε κι αυτός. Ναι. Εντάξει, παίζουν όμως. Παίζουν όμως, γιατί πολλοί εξ αυτών. Υπήρχε εκτίμηση ότι δεν είναι έτοιμοι να μπουν, να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και όταν τους βλέπεις να στέκονται σε ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στο Champions League, προφανώς το διευρυμένο Champions League, στο διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάπου σε βάζει σε σκέψη ότι μήπως εσύ δεν τα έκανες καλά, μήπως θα έπρεπε, ας πούμε, να δώσεις μια ευκαιρία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Εγώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των Ελλήνων παικτών στους αγώνες του Champions League. Εσύ τώρα, αν έχεις εταιρεία και θες για το προσωπικό σου φόρμες εργασίας και μπουφάν και παντελόνια και παπούτσια και γενικό ρουχισμό που προσφέρει και ασφάλεια και άνεση και λειτουργικότητα και αντοχή, η επιλογή σου είναι η εταιρεία STOP. Θα πας Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, με πάνω από 7.000 κωδικούς προϊόντων. Σίγουρα θα βρεις αυτό το οποίο ζητάς. Νωρίτερα όμως μπες και στο www.stop.gr για να πάρεις μια γεύση από την πληθώρα των προϊόντων που έχει η εταιρεία STOP Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά. Ολυμπιακό δεν πήραμε, Τάνια. Ναι, μιλήσαμε για Παναθηναϊκό, μιλήσαμε για ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και στον Ολυμπιακό. Νίκο Σταματέλο είναι στη γραμμή. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο ένας ο Θανάσης δεν παίζει, εντάξει, έχει πουληθεί. Ξέρεις, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ ήταν ο Νανάσε, καλά το λέω. Τανάσε. Ναι. Και του έλεγα ο Θανάσης. Γι' αυτό. Αυτός δεν υπάρχει πλέον στη Μάλμε, έχει πουληθεί. Στρασβούργο είναι. Πώς είναι ο Ολυμπιακός? Άσε πώς είναι η Μάλμε και τι έχει πουληθεί. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός
πώς θα εμφανιστεί και σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί. Γιατί μετά και από την εμφάνιση με τον Λεβαδιακό, όλο ένα και περισσότερο πιστεύω ότι η εξαίρεση του κανόνα ήταν η νίκη επί της Μπράγκα και όχι ο κανόνας. Γιατί ήταν ο ατρόμητος η Μπράγκα το δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό και λέγαμε ότι okay, μπήκε σε μια ρότα η ομάδα. Δεν μου το έδειξε. Δηλαδή οι περισσότερες είναι οι εμφανίσεις που λες ότι δεν πατάνε καλά στα πόδια τους οι Ερυθρόλευκοι παρά το αντίθετο. Και με το Λεβαδιακό πριν μειώσει το σκορ Λεβαδιακός έκανε δύο φάσεις, εντάξει. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο ότι η ισοπαλία. Και φάσεις που κάνουν κάποιοι. Δεν είναι φάσεις. Πρέπει να μπει το ένα. Δηλαδή του Γιαννιώτα να δώσει τον Όσμπορν δίπλα. Πρέπει να μπει. Δεν είναι. Μιλάμε για σοβαρό λάθος. Παράδειγμα, συμφωνώ. Θα μπορούσε να μην κάνει το πέναλτι ο Ντόι και να μην είχε μειωθεί το σκορ. Ξέρεις, θεωρητικά όλα αυτά και να μην είχε χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα άλλαζε κάτι. Είναι η εικόνα του Ολυμπιακού τέτοια που προβληματίζει. Δεν σε πείθει ο Ολυμπιακός φέτος. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ναι, το τι φταίει πέρα από το ότι δεν υπάρχει Φορτούνη Σποντένσε. Γιατί χωρίς αυτούς τους δύο είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει ένα 60% της δυναμικής του. Το άλλο 40% το έχει. Τι φταίει. Αυτό μόνο με τη Λίμπαρ μπορεί να το απαντήσει. Ο οποίος με τη Λίμπαρ πορεύεται στην ίδια λογική ότι είναι και πολλοί οι παίχτες που έχω στη διάθεσή μου. Βέβαια, με όλο το σεβασμό στο συγκεκριμένο προπονητή, δεν μπορείς να λες ότι έχεις πολλά ρούχα στην ντουλάπα και με το Λεβαδιακό να μου φοράς αυτό που... Μιλάς για τον Ανδρούτσο τώρα, φαντάζομαι. Ναι, δεν έχω κάτι με το παιδί, ούτε έκανε κακή εμφάνιση. Απλά ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης, έκανε προπόνηση με τον Ολυμπιακό για να μην κάνει προπόνηση μόνος του και ξαφνικά από εκεί που έχεις 30 ρούχα στην ντουλάπα και σου δίνει κι άλλο ένα, χρησιμοποιείς το 301. Ναι. Λίγο όλα αυτά δεν ταιριάζουν με τη λογική, δεν συνάδουν με τη λογική. Αλλά οκ, okay, να το δούμε. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλά πρέπει απόψε για τον Ολυμπιακό. Και η εμφάνιση είναι αυτή που θα δώσει κάποιες απαντήσεις. Γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια και δεν έχει περιθώρια ο Ολυμπιακός να αυξήσει τον προβληματισμό που ήδη υπάρχει. Εν τω μεταξύ, η περίπτωση του Ολυμπιακού, Νίκο, είναι η πιο περίεργη. Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεν πρωταθλητής, αλλά είχε αγώνες νωρίς. Ο Παναθηναϊκός είχε μια κακή εικόνα πέρυσι, ήθελε να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή, πήρε πολλούς παίκτες. Η ΑΕΚ είχαμε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και ο Ολυμπιακός είχε όλο τον χρόνο για να φτιάξει μια ομάδα και παρουσιάζει αυτή την εικόνα και φτάσαμε τέλη Οκτώβρη. Και μπήκε αργότερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γι' αυτό είναι ότι είχε όλο τον χρόνο. Και επειδή έχω ακούσει συναδέλφους μου να λένε ότι έχει τα λιγότερα. Όχι τώρα, παλιότερα. Ναι. Μέσα στο Σεπτέμβριο, ότι είχε τα λιγότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια του. Εντάξει, αυτό είναι αστείο τώρα να επικαλείται κάποιος στον Ολυμπιακό ότι έχει λιγότερα παιχνίδια επίσημα. Και οι άλλοι είναι πιο έτοιμοι και παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Έχεις όλη την άνεση να φτιάξεις την ομάδα όπως θέλεις. Ναι, σωστό. Εδώ οι πάλι ποτέ Σοβιετικοί πλέον δεν επηρεάζονται από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ναι. Γιατί το ξέρουν και το δουλεύουν. Και τώρα έχεις ένα καλοκαίρι μπροστά σου να χτίσεις την ομάδα όπως θέλεις να τη χτίσεις. Που λες ότι ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα, που έτσι κι αλλιώς είναι ο μεγάλος στόχος. Γιατί έχει και τα 100 χρόνια του συλλόγου και παρουσιάζει αυτή την εικόνα, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Επίσης, Νίκο, να σου πω για κάτι. Επειδή έγινε και μεγάλη συζήτηση και στον ΠΑΟΚ και γίνεται και στον Ολυμπιακό τώρα. Στον ΠΑΟΚ, επί πολύ καιρό συζητάμε για το τι έχει φέρει η αποχώρηση του ΜΕΙΤΕ και πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει. Στον Ολυμπιακό συζητάμε για τα ίδια. Πώς είναι η ομάδα μετά την αποχώρηση του Ποντέσα, του Φορτούνη και του Ιμπόρα. Το θέμα είναι όμως ότι οι προπονητές και οι ομάδες δεν πρέπει να κοιτάμε τι χάθηκε. Αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν ένα συγκεκριμένο ρόστερ και με αυτό το ρόστερ πρέπει να πορευτούν, έτσι. Ακριβώς. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μεγάλες ομάδες, όπως είναι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δεν γίνεται να λένε ότι λείπει αυτός. Έκανες τις μεταγραφές σου. Δεν κοιτάς ποιους έχασες, κοιτάς ποιους έχεις για να πετύχεις το στόχο σου. Δεν μπορείς να κοιτάς πίσω και να λες τον έχασα
και τι κάνουμε τώρα. Γιατί τώρα αυτό που γίνεται είναι να κλείσει πάνω από το χυμένο γάλα, έτσι. Δεν... Και δεν κερδίζει κάτι. Φυσικά. Δεν κερδίζει κάτι. Δώσ' μας και μια εντεκάδα για να κλείσουμε. Η εντεκάδα με την Μπράγκα. Ακριβώς ίδια. Την δεξιά, το Ροτινέ, αυτό πιστεύω. Ναι. Παρά το γεγονός ότι έλεγε ο Μεντιλίμπαρο ότι είναι ψηλή ομάδα η Μάλμε, άρα θέλει τις πρώτες μπάλες και χάνει σε ύψος Ολυμπιακός στο κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, νομίζω ότι αυτή θα είναι. Και λέω νομίζω ότι δεν έχει δοκιμάσει κάτι ο Βάσκος. Ναι. Ναι. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι αυτό και το Μεντιλίμπαρ. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο για τον προπονητή του Ολυμπιακού και δεν το λέω τυπικά. Ναι. Το κλασικό, η πίεση που δέχεται ναι. και τα κάνουμε όλα αυτά. Εντάξει, αλλά ναι. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, και με Νίκο Σταματέλο και ρεπορτάζ Ολυμπιακού, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι του τσεκπομπή, τρίτο ημίχρονο Μετρόπολη 95,5. Υπενθυμίζω, στέλνετε μήνυμα στο 54344. Γράφετε AM1, αφήνετε και ενώ γράφετε Άρη, στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54344 για τα 8 εισιτήρια που μπορείτε να κερδίσετε μέσα από το Μετρόπολη για τον αγώνα του Άρη με το Περιστέρι στο μπάσκετ. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το απογευματάκι στις 7 παρατέταρτο. Είδηση. Η οποία έχει να κάνει, αν κάποια στιγμή μας βοηθήσει το ίντερνετ και ο υπολογιστής εδώ πέρα, είδηση η οποία έχει να κάνει με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Μπάλντοκ. Στις όσες ηλιθιότητες γράφτηκαν για τον Μπάλντοκ, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως έβριμα. Εντάξει, για οι τοξικολογικές εξετάσεις των George Μπάλντοκ. Αυτό σε ό,τι αφορά τον Μπάλντοκ, γιατί ακούστηκαν πολλές βλακίες. Πάμε λίγο πριν πάμε στο Γιάννη τον Τζερβίνη, πάμε στην Τούμπα, στο Γιώργο τον Ζαΐρη. Υπάρχει δεκάδα για τον Νίκο Κουγιάνο, μάλλον πάμε. Υπάρχει δεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Ένα-ένα μου τα λέει ο Θανάσης. Έλα, Νίκο μου, τι γίνεται. Έλα, εντάξει, Βασίλη, ξέρω ότι μας πολεμάς. Εγώ δεν σε πολεμάω. Δεν πρόλαβα να τον ενημερώσω, Νίκο, δεν πρόλαβα. Απλά πλέκει ο απέναντι, να ξέρεις. Πλέκει. Ξέρω εγώ, ξέρω. Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα και στην Τάνια. Του άλλου μου λείπουν τα μαλώματα. Άστα τα σάγια, Νίκο. Τα μαλώματα είπα. Τα μαλώματα μου. Σε βλέπω να επιστρέφεις, Νίκο, το απόγευμα. Δεν αντέχεις μακριά μας. Δεν μου λείπει ο Βλαχόπουλος. Δεν θέλω ένταση, δεν μπορώ ηρεμία. Ναι. Λοιπόν, ενδεκάδες για τις δύο ομάδες, εδώ και 2-3 λεπτάκια είναι γνωστές. Ο ΠΑΟΚ έχει κανένα δύο παίχτες που ενδεχομένως να μην τους περιμέναμε βασικούς, όπως τον Μπακαγιώκο. Πάμε να δούμε από την αρχή. Κοτάρση κατά τα δοκάρια. Όντως, ότο πάει αριστερά, ο Σάστρε δεξιά. Και Τζόρα και Κόλεϊ θα είναι οι δύο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή ούτε Σβάμπ ούτε Οσδόεφ, αλλά Καμαρά και Μπακαγιώκο. Black Power. Τάισον τον περιμέναμε. Κωνσταντέλια τον περιμέναμε. Υπολογίζουμε ότι ίσως να δούμε τον Τεσποτόφ. Τελικά Ζίφκοβιτς πάλι. Και Μπράντον Τόμας στην κορυφή που αυτό το περιμένα. Αυτή είναι δεκάδα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όσον αφορά τον φίλο μας τον Μίροσλαβ Κούμπεκ, αυτόν τον 73χρονο γίγαντα. Με Γέντλιτσκα κάτω τα δοκάρια. Γεμέλκα, Ντουέ και ο Παρτιζάνος στόπερ, ο Μάρκοβιτς, ο καλός τους στόπερ πίσω. Ο αρχηγός ο Καύλακ μαζί με τον Σόικα, οι δύο χαφ. Χάβελ και Κόντου, back half. Ο Σούσιτς, ο Βίτρα πίσω από τον Αντού σε ένα 3-4-3 που κατεβάζει ο Μίροσλαβ Κούμπεκ. Ακούσει και το τικ που κάνει και ο Γιώργος Ομπούζος, Βασίλη Βλαχόπουλου, να ξέρεις. Επίτηδες το έκανα πάνω στο μικρόφωνο, Νίκο, να ξέρεις. Αλλά δεν αφορά εσένα, να ξέρεις. Ναι, για το Θανάση για να πάει. Ναι, λοιπόν. Ναι, εντάξει, όταν ετοιμάζεσαι για σούκου δου του του. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτές είναι δεκάδες με Μπακαγιώκο, με Ζίβκοβιτς, με Κωνσταντέλια, με Τάισον. Πολύ λίγος κόσμος αυτή τη στιγμή στην Τούμπα. Περισσότεροι ίσως να είναι και οι Τσέχοι, εντάξει, είναι καμιά πενταριά εκεί στη γωνία.
Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πόσο κόσμο εν τέλει θα έχει σήμερα η Τούμπα και, και τη στάση του Λουτσέσκου μετά την σημερινή καμπάνα που είχε πριν από λίγες ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει τοποθέτηση μετά. Δεν υπάρχει. Καλά, εντάξει. Εντάξει, ζει για αυτά. Λουτσέσκου, άσε που θα το κάνουμε και εμείς το ερώτημα, ή εγώ ή κάποιος συνάδελφος, θα το κάνουμε αυτό το ερώτημα. Είναι πολύ hot. Πολύ οι δημοσιογράφοι καθώς δουλεύουν κανονικά σήμερα. Ναι, δεν υπάρχει. Κανονικά, ναι, ναι. Τρελάθηκε καλά. Φιλιά, φιλιά, να σε καλά, καλά Νίκο, να σε καλά. Σας, λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε τα νέα του καζίνο για να επιστρέψουμε με Γιάννη Τσερβίνη. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Τσερβίνη. Πήραμε και δεκάδα ΠΑΟΚ, θα πούμε και δεκάδα Παναθηναϊκού. Μόλις βγει, τώρα την περιμένουμε. Γιάννη Τσερβίνη, εγώ τι γίνεται. Εγώ δεκάδα αύριο θα σου δώσω. Αύριο την δεκάδα εσύ. Αφού αύριο πες Ιράκλης, πότε θα σας ναι. Καλησπέρα. Καλά ρε φίλα από Κυριακή. Ντουκουρέ. Ναι. Ντουκουρέ, ρίξε το δικέφαλο. Ρίξε το δικέφαλο. Ρίξε το δικέφαλο. Ρίξε το δικέφαλο. Ξεκινήσαμε. Ναι. Ξεκινήσαμε. Το να το πω ή όχι. Εντάξει, είχαμε πει για την ευπάθεια που έχει στα πόδια. Όπως είχαμε πει για την ευπάθεια που έχει στα πόδια για τότε που είχε ακουστεί το όνομα του Ελκαντουρί, έτσι. Εντάξει. Και υπήρχε αυτό το θέμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Ήρθε μεγαλύτερη επιβάρηση, παιδιά, γιατί η ομάδα είναι καμένη. Οι ποδοσφαιριστές είναι καμένοι. Τώρα θα μου πεις από τον προηγούμενο προπονητή, από τον γυμναστή, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Ας πάνε να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις, κάνουν τα CPK, να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Γιατί μετά το 60-65, τουλάχιστον το είδα με τα ματάκια μου την Κυριακή, το ίδιο και όλος ο κόσμος, δεν μπορούν. Τα παιδιά, δηλαδή με πολύ αυταπάρνηση, προσπαθούν να σταθούν όρθιοι στο γήπεδο. Μισό λεπτό. Εγώ θα σου σταθώ παραπάνω στον Ντουκουρέ. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι ξέρω την περίπτωσή του. Ο Ντουκουρέ ένα χρόνο δεν έκανε και παραπάνω. Δεν έκανε προπόνηση φουλ στον Άρη. Γιατί πολύ απλά το παιδί αυτό, αν ήταν κανονικά τα γόνατά του, δεν θα ερχόταν ποτέ στην Ελλάδα. Ήταν για ανώτερο επίπεδο. Πώς γίνεται να στηριχθείς πάνω σε ένα παίκτη ο οποίος δεν μπορεί να κάνει φουλ προπόνηση και πρέπει να κάνει ατομικό πρόγραμμα για να επιβαρύνει τα γόνατά του, ούτε μπορεί να παίξει διαδοχικά παιχνίδια? Τι να σου πω, είναι καλό το ερώτημά σου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι μεγάλο η απουσία του, μεγάλο το χρονικό διάστημα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Εντάσσεται, αν θες αυτό, χωρίς να λέω ότι είναι λάθος η επιλογή του Ντουκουρέ, μπορεί να γίνει μια ειδική διαχείριση του Ντουκουρέ, να παίζει ένα μήχρονο, μισή ώρα, αναλόγως πώς εξελίσσεται και διαμορφώνεται ένα παιχνίδι. Εντάσσεται ίσως και στο λάθος σχεδιασμό. Το μόνο σίγουρο. Που υπάρχει ο Στόπερ τελευταία μέρα που αποκτήθηκε και ο Βραζιλιάνος ακόμα δεν έχει παίξει γιατί και αυτό το παιδί είναι ανέτοιμο. Ο Χιμένεθ και αυτός που είχε να παίξει από το Μάιο και τραυματίστηκε και τώρα από εβδομάδα θα μπει. Το ότι η ομάδα δεν πήρε φόρ. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά είναι χιλιοεπομένα, μην τα ξαναλέμε. Αυτό που έχει σημασία είναι το αγωνιστικό προς το παρόν. Γιατί μην ξεχνάμε το αγωνιστικό και τα χρέη του παρελθόντος, τα οποία είναι πάρα πολλά. Καθημερινά στη Μίκρα έρχονται φιρμάνια από πρώην ποδοσφαιριστές. Αύριο ο Ηρακλής αγωνίζεται με το Διαγόρα. Θέλει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Το Λιστερζής είναι Διαγόρα. Το Λιστερζής, ναι. Το Λιστερζής. Και Μιχάλης Μανιάς. Α, και ο Μανιάς. Το Μανιάς είναι ο φορ. Ο αγαπημένος του Ανάση απέναντι. Ο Διαγόρας, ξέρεις, δεν έχετε από τη Ρόδο. Ο Διαγόρας, επειδή έχει μια σειρά αγώνων στη Θεσσαλονίκη, είχε και με τον ΠΑΟΚ Β', αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι στην Πτολεμαϊδα. Α, έμεινε. Εκεί κάνει προετοιμασία. Και μένει εκεί γιατί εντάξει, σου λέει πάνε, έλα, τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Οπότε θα έρθει από την Πτολεμαϊδα ο Διαγόρας και όχι από τη Ρόδο. Ο Μπερτόλιο είναι και πάλι εκτός. Υπήρχε μια μουρμούρα, υπήρχαν κάποια έτσι αυτά τα περίεργα που ακούγονται, ρε παιδί μου, στους φιλάθους, ξέρεις τι γίνεται με τον Μπερτόλιο, γιατί δεν παίζει. Η ενημέρωση που υπάρχει, Βασίλη και Τάνια, είναι ότι έχει προσβληθεί από μια τροφική δηλητηρίαση, η οποία του έχει δημιουργήσει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Κάτι αντίστοιχο έχει και ο Κυβρακίδης, το ξεπέρασε, αλλά ακολουθεί θεραπευτική αγωγή για να είναι σύντομα εντάξει. Φαρμακευτική. Φαρμακευτική, τι είπα εγώ. Θεραπευτική. Εντάξει. Φάρμακα δηλαδή. Ο Μπερτόλιο, ο οποίο δεν είναι στο επίπεδο που περίμενε ο Ηρακλής. Όχι, ούτε αυτό. Κανείς παίκτης δεν είναι στο επίπεδο που περίμενε ο Ηρακλής. Γιατί σου είπα ότι εκτός ότι δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχει ακόμα χημεία, υπάρχει αυτό που λέμε έλλειψη ενέργειας, φρεσκάδας. Κοίταξε, Βασίλη, ο Ηρακλής στο παιχνίδι με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου κάποια στιγμή τα φάουλ ήταν 18-9. Ο Ηρακλής είχε κάνει 18-9. Τι σημαίνει αυτό? Άρα πρακτικά μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορεί να ακολουθεί τον ρυθμό και κάνει φάουλ. Ακριβώς. Αυτό φάνηκε. Στη Β' Εθνική είναι 0-0 να κρατήσω πίσω. Αν το κάνει ο Ηρακλής αυτό και μπορέσει να το αξιοποιήσει και να πετύχει και ένα και δύο γκολ στο αυριανό παιχνίδι, θα είναι καλά. Θα πάει στους 8 βαθμούς, θα μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Σιγά σιγά επιστρέφουν και οι τραυματίες.
πλησιάζει και η μεταγραφική περίοδο. Πρέπει να πάρει 4-5 ποδοσφαιριστές κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Άμεσα που θα μπουν στην δεκάδα. Αν από τον Οκτώβριο αρχίσει και συζητά για το Γενάρη. Όχι, πάει Οκτώβριο τελείω. Εντάξει, Οκτώβριο έχουμε. Ναι. Οκτώβριο έχουμε. 24 έχουμε. Και τι. Πάλι άλλο θέλω να σου πω. Στουγεννιάτικα βγήκαν ήδη. Να, ήταν, δεν το συζητάμε. Εγώ λέω ότι αν από Οκτώβρη συζητά το Γενάρη είναι πρόβλημα. Δεν πρέπει να ψάχνει όμω. Δεν είπα. Άλλο. Οι ομάδες δεν πρέπει, όχι μόνο δεν πρέπει να ψάχνουν, πρέπει να είναι online συνέχεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Το συζητάω, Βασίλη μου, γιατί. Ο Γιάννης τώρα αφουγκράζεται κάτι για να το λέει αυτό. Ναι, γιατί βλέπω σε κάποιες θέσεις ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα και βλέπω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν θα συνεχίσουν. Ναι. Και ήδη από τώρα φαίνεται από το γεγονός ότι κάποιες αγωνιστικές, 1-2, δεν αγωνίζονται. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν από τον Ιανουάριο και μετά λόγω της παρουσίας τους μέχρι στιγμής στον Ηράκλειο. Αυτά τα εισιτήρια είναι τα ίδια, 25-30 ευρώ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Γιάννης Σερβίνης ρεπορτάζ Ηρακλή. Ο Γιάννης Ερέτης έχει 10 στα 11 σε ό,τι αφορά την 11η του Παναθηναϊκού. Οπότε οι ρεπόρτερ οι οποίοι λέγανε για rotation Παναθηναϊκού και ότι το παιχνίδι της εβδομάδας είναι με τον Άρη, δικαιώθηκαν πανηγυρικά. Όσοι γράφανε το αντίθετο, πέσαν έξω. Δραγκόφσι κατά τα δοκάρια. Με Σέγκεφελτ και Γετβάη στο κέντρο της άμυνας, εκτός και ο Ίγκασον. Μας είπε ο Γιάννης ότι έβλεπε Ίγκασον Γετβάη. Τελικά και ο Ίγκασον θα ξεκουραστεί και θα παίξει ο Σέγκεφελτ με τον Γετβάη δίδυμο. Όχι 9 στα 11. Γιατί στα άκρα τα αμυντικά παίζει ο Μλαντένοβιτς, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε άλλος, και ο Κότσιρας, όχι ο Βαγιανίδης, τον οποίο να τον χρησιμοποιήσει κατευθείαν στον αγώνα με τον Άρη, ενδεχομένως. Ο Τσέριν με τον Μαξίμοβιτς και τον Ουναχή είναι η τριάδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Με τον Ουναχή στο 10, τον Μαξίμοβιτς στο 6 και τον Τσέριν στο 8. Πελίστρι και Μαντσίνι. Πελίστρι μας είπε. Μας είπε. Πελίστρι και Μαντσίνι είναι στα άκρα και ο Γερεμέγεφ είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά μας είπε και ο Γιάννης. Ναι, το Γερεμέγεφ και το Μαντσίνι σίγουρα μας τους είπε. Μας είπε ότι θα είναι εκτός ο Τετέ με τον Μπακασέτα. Το Γετβάη τον έβαλε, το Σέγκεφελτ δεν περίμενε. Περίμενε ότι θα μπει ο Ίγκασον. Αυτή είναι η 11 του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Τσέλσι. Αντένα και Κοσμοτέ Sport 5 High Definition 8 παρατέταρτο. Νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχουμε και τον Γιώργο του Ζαΐρη. Νωρίτερα μας είπε ο Νίκος ο Κουγιανός για την 11η του ΠΑΟΚ με τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια. Τον Νότο, ο οποίος θα παίξει αριστερά αντί του Μπάμπα, αλλά ότο κανονικά αριστερός ήταν. Αριστερό μπακ έπαιζε ο Ότο. Εντάξει, απλά θα δούμε δίδυμο το Σάστρε. Έτσι. Το Σάστρε δεξιά. Το Σάστρε δεξιά και το δίδυμο Κόλεϊ και Τζιόρα στο κέντρο της άμυνας. Τον Μπακαγιώκο με τον Καμαρά στον άξονα. Εξάρι Μπακαγιώκο, οχτάρι Καμαρά, με δεκάρι τον Κωνσταντέγια, τον Τάισον με τον Αντρίγια στα άκρα και τον Μπράντον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης. Επιστρέφει βασικός ο Μπράντον Τόμας μετά από 2 μήνες τραυματισμού, πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και τώρα είναι βασικός. Ναι. Για την Βικτόρια Πλιζέν ο Γεντλίτσκα παραμένει κάτω από τα δοκάρια. Διατηρείται το 3-5-2, το οποίο ούτως ή άλλως παίζουν οι Τσέχοι, και είναι λογικό γιατί πάνω σε αυτό το πλάνο έχει δουλέψει η ομάδα από την Τσεχία με Γεμέλκα, Μάρκοβιτς και Ντουέ. Στο κέντρο ο Κάλβαχ που είναι ο αρχηγός της Πλιζέν και είπα και χθες ότι ήταν ένας παίκτης που είχε απασχολήσει και πια στιγμή τον Άρη, γιατί είναι πραγματικά πολύ αποτελεσματικός στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Σόικα Παρτενέρ. Δίπλα του θα είναι ο Σούλτς, ο οποίος Σούλτς θεωρείται ο πιο κομβικός παίκτης της Πλιζέν με βάση τουλάχιστον τα όσα διάβασα από συναδέλφους οι οποίοι ξέρουν το πρωτάθλημα το τσεχικό. Ο Καντού θα καλύψει την αριστερή πλευρά με το Χάβελ δεξιά και οι δυο προωθημένοι είναι ο Βίντρα. Είναι ο Βίντρα με τον οποίο θυμάσαι είχε συμφωνήσει ο Άρης και τελικώς χρειαζόταν ένα τρίμηνο, τετράμηνο ακόμα από θεραπείας, από μια επέμβαση που είχε κάνει και τελικώς αυτή η συμφωνία δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Υπήρχε βέβαια και ένας όρος που είχε βάλει μετά με την Πλιζέν. Και ο Άντου, ο οποίος Άντου είναι μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν είναι έκπληξη, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα πρόσωπα στην πορεία της Βικτόρια Πλιζέν. Αυτή είναι και η 11 για την Πλιζέν. Δεν έχω 11 Τσέλσι, να σου πω την αλήθεια.
Αν και μας είπε αρκετά πραγματάκια ο Γιάννης για την Chelsea μπορεί και, να βγει σε λίγο. Και πώς θα παραταχθεί. Πες μας λίγο και για μπάσκετ, γιατί χθες είπαμε για την ήττα του Άρη και που έφερε και την αποχώρηση του Αχιλλέα Σιαμάνη. Χθες ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-3 στο μπάσκετ. Πρόσεξε, δεν το έχω δει το παιχνίδι γιατί ήταν την ίδια ώρα και εγώ ήμουνα στο παλέ. Είναι κατόπιν και μιας κουβέντας που είχα. Είναι μια, πώς να το πω, ήταν και ο Άλεξ Αντετοκούμπο καταρχάς στο γήπεδο, τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο. Ο Αντετοκούμπο. Λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί πολλές φορές ακούει ο κόσμος Αντετοκούμπο και νομίζει ότι ο Άλεξ θα κάνει ό,τι κάνει ο Γιάννης. Παπάδες. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λαθασμένες εκτιμήσεις σχετικά με το ρόλο του παίκτη στην ομάδα. Mm-hmm. Ο Αντετοκούμπο αποκτήθηκε για να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο και για να κολλήσει σε μια ομάδα η οποία έχει χημεία, έχει ομοιογένεια, έχει τέριασμα χαρακτήρων. Δηλαδή ο προπονητής που μου είπε ότι ο στόχος μου είναι να μην χαλάσω αυτή τη χημεία είναι ο Μάσπου Κατσεγέρη, που κάναμε μια συνέντευξη. Αυτός ο Κατσεγέρη λοιπόν επέλεξε τον Αντετοκούμπο εκτιμώντας ότι θα κολλήσει σε αυτό και αυξάνοντας το, πώς να το πω, αυξάνοντας τη δυνατότητα των λύσεων. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το πω λίγο πιο απλά. Ο Κατσεγέρη είναι vegetarian. Ωραία. Κάτι που δεν ξέραμε. Ναι, έτσι το λέω. Το μάθες, ωραία. Ο Κατσεγέρη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν θα πάει, επειδή του αρέσει, γενικά του αρέσει και το φαγητό το ελληνικό, θα πάει σε μια ταβέρνα και θα πάρει ο άνθρωπος ένα πιάτο με έτσι φρέσκια ντομάτα, θα πάρει μια χόρτα, θα πάρει, ξέρω εγώ, και μια τηγανιτή κουτσομούρα, θα βάλει το ουζάκι του και θα πει μια χαρά είμαι. Έτσι θέλω να ξεκινήσω. Αν θελήσω κάτι παραπάνω, μπορεί να το παραγγείλω. Αυτό έκανε στον ΠΑΟΚ. Σου λέει, ξεκινάω με ένα ρόστερ 8-9 παικτών. Μην πάω τώρα στους 12, ξέρω εγώ, και έχω πρόβλημα στη χημεία. Να αποκτήσουν πρώτα χημεία αυτοί οι 8-9 και θα κάνω και τη διορθωτική κίνηση. Και ήρθε ο Αντετοκούμπο. Και για να το κάνει αυτό το πράγμα, προφανώς εκτιμά πέρα από και το εμπορικό, γιατί και εμπορικά το σκεφτεί ο ΠΑΟΚ. Όπως λογικό είναι και αυτό. Όταν φέρνει ένα από τα αδέρφια Αντετοκούμπο, φυσικά έχει και εμπορικά κίνητρα. Εγώ δεν λέω ότι ο Αντετοκούμπο, για να μην παρεξηγηθώ, θα αλλάξει όλο το επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής αυτά τα δείγματα. Αλλά είναι μια επιπλέον λύση, άρα δίνει και λίγο παραπάνω ποιότητα στον ΠΑΟΚ. Χωρίς αυτό όμως να ρυψοκινδυνέψει αυτό το οποίο έχει χτίσει. Δεν είναι η ομάδα με την τρομερή ποιότητα, αλλά έχει καταφέρει το εξής που έχει το 3-3 τώρα και χθες με τη Ζολνόκη. Αν το επίπεδο ποιότητας, το λέω έτσι τυχαία το νούμερο, είναι στο 6, με τη χημεία που έχει αποκτήσει και το τέργισμα των αγωνιστικών χαρακτηριστικών και των χαρακτήρων, η ποιότητα έχει πάει στο 7. Καταλαβες. Ναι, δηλαδή, έχει καταφέρει να παίρνει από τους παίκτες. Ο Άψον δεν έγινε ξαφνικά Σακίλ Ονίλ και ο Φόρεστερ δεν έγινε Τιμ Ντάνκαν. Εντάξει, είναι παιδιά μιας περιορισμένης ποιότητας. Αλλά μέσα από τη χημεία που παρουσιάζει και τη διοργάνωση που παίζει, έχει καταφέρει να ενισχύσει και την αυτοπεποίθησή του και ένας παίκτης με άριστα το 6 να αποδίδει πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο, οποίο εκτιμόταν ότι θα μπορούσε να αποδώσει. Το ίδιο πράγμα είχε κάνει και ο Άρης την τελευταία τριετία. Παίκτες οι οποίοι ήταν στο 6 φτάσαν να παίζουν στο 8 και στο 9. Γιατί υπήρχε τέριασμα μέσα στην ομάδα. Πολύ σημαντικό το τέριασμα. Γι' αυτό Κατσεγέρη είπε και αυτό το πράγμα, ότι η δουλειά μου είναι να μην χαλάσω αυτή την χημεία που έχει αποκτήσει η ομάδα. Πάντως και ο ίδιος το πρέπει να περνάει καλά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, του αρέσει. Του αρέσει γιατί του αρέσει ο καιρός, του αρέσει γενικά η πόλη. Είναι πάρα πολύ ζωντανό. Δηλαδή αν το δεις τον Κατσεγέρη να κάθεται έτσι ήσυχο στον πάγκο, με ανησυχείς. Κάτι καλό, ναι, κάτι κακό γίνεται. Του αρέσει να αντλεί ενέργεια, γι' αυτό είναι σε γρήγορση. Και του αρέσει το γεγονός ότι αυτή η πόλη είναι 24-7. Δηλαδή είναι ζωντανή πόλη. Είναι κάτι το οποίο τον εμπνέει. Και το ότι έχει και ο ίδιος έμπνευση φαίνεται και από το πώς παρουσιάζεται η ομάδα του. Γιατί ο προπονητής πρέπει να εμπνέει τους παίκτες. Αν ο προπονητής δεν περνάει καλά, δεν θα περάσουν και οι παίκτες καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εμείς. Εσείς μένετε βέβαια στο Μετρόπολης. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Βικτόρια Πλιζέν. Με περιγραφή αγώνα, με pro-game, με post-game. Οπότε εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.